100% καταπληκτικό ψυχοροφού φιμίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίδες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες για τον Γιώργο και την κουρούλα του, την Χριστίνα, 100% καταπληκτικό ψυχοροφού φιμίνο καψούριδες! Πες το, λέει ξανά, γιατί η κορούλα μου δεν πιστεύει, λέει, ότι δεν είναι γραμμένο και έχω γραφημένο το 100% καταπληκτικό ψυχοροφού φιμίνο καψούριδες. Πες το δύο φορές, τρεις, για να καταλάβει ότι το λες έτσι, με πολύ αγάπη και περαστικά. Και περαστικά! Παιδιά, τι έγινε, υπάρχει ένα κύμα ιώσεων μήνα Ιούνιο. Χαλάει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, λαιμός, πυρετός τρεις μέρες ανεβαίνει, μετά ξαφνικά πέφτει και τα λοιπά. Ένα πράγμα περίεργο. Και γίνεται χαμός. Ίωση. Και θέλω να σας πληροφορήσω με βαθιά ιατρική γνώση ότι τον ιό αυτό τον κολλάνε και οι κόρες. Τζουμ ταρατα τζουμ. Γιατί και κόρες έχουμε, να πούμε. Και γιο και κόρη. Μάστορας. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Ωραίο είναι να έχεις δύο αγόρια, να έχεις δύο κορίτσια, αλλά φίλε, αυτός που δουλεύει τεμπεσιράκι, που πιάνει και κάνει τα εξωτερικά φάλτσα, που τη στέλνει στο γάμα, που κάνει τα κουνάκια, που κάνει ραμπόνες, που κάνει λόμπες, που κάνει, ρε παιδί μου, τέχνη, κλειστή τρίπλα, αυτά τα κουνάκια τέτοια, αυτός σου γραφίζει ένα και ένα. Α! Λυπάμαι που στεναγορώ. Οι καλύτεροι από όλους βέβαια είναι αυτοί που έχουν 4, 5, 6. Έτσι. Και αντέχουν σε αυτήν την κοινωνία. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Βροχή. Έτσι λέω. Που είναι στο 4. Στο 4. Του λέω, φτερνίζεσαι και πιάνεις παιδί. Γιατί είναι και μικρός. Φτερνίζεσαι και πιάνεις παιδί. Πες μας. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Με μπλούζα ACDC. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, φίλε, επειδή φοράς μπλούζα ACDC, θα ξεκινήσουμε και το πρώτο μας τραγούδι θα είναι Πίτσα Παπαδόπουλου. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Πώς δεν έχει. Πρόσεξε. Πρόσεξε τώρα πώς σας συνυφάνω τα δύο θέματα. Πώς τον λέγαν τον τραγουδιστή, τον κιθαρίστα και ιδρυτή τον ACDC? Άγνους Γιάνγκ. Γιάνγκ σημαίνει νέος. Σωστά. Από νέο παιδί ακούω την Πίτσα Παπαδοπούλου. Σε φτιάξα. Ή άλλο. Τι φοράει, τι είναι ντυμένος ο κιθαρίστας των ACDC, κλασική φιγούρα, μαθητή σχολείου. Καπελάκι, σάκα κτλ. Από μικρό παιδί στο σχολείο γουστάρω την Πίτσα Παπαδοπούλου. Σωστά. Ή επίσης δεν είναι ντυμένος μαθητής, ναι. Σχολείο. Σχολείο η Πίτσα Παπαδοπούλου για τις δυνατότητές της στο λαϊκό τραγούδι. Φίλε, μπορώ να σου λέω τέτοια μέχρι αύριο, δεν κουράζομαι. Με έχουν ζώσει λίγο φιδάκια, θέλω να σας πω, και όχι από αυτά που έβαζαν οι γιαγιάδες μας όταν πηγαίναμε στο χωριό για να μην μας τσιμπήσουν τα κουνούπια αυτά που βγάζουν την κάπνα στο σπιράλ, που μαστουρώναμε εμείς. Κοίταν το κόλπο, τα κουνούπια μας τσιμπούσαν, αλλά επειδή το εισπνέαμε αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίναμε μας τσιμπάνε. Εκεί ήταν το κόλπο, εκεί ήταν το κόλπο. Εκεί ήταν. Όχι ότι. Τέλος πάντων, με έχουν ζώσει λίγο φιδάκια διάφορες ράτσες. Κροταλίες, βόες, ανακόντες. Έχει διάφορα, ρε παιδί μου. Σε φιδί, ό,τι υπάρχει. Σε φιδίσιο κορμί. Ε, δεν είναι ωραίο, φίλε, να έχει φιδίσιο κορμί η γυναίκα. Πώς το φαντάζεσαι, φίλε, το φιδίσιο κορμί? Να χορεύει ζεμπεκιά, όχι. Να έχει παντού βούλες, όχι. Να σε κάνει έτσι και να σε δαγκώνει ή να χορεύει τσιφτετέλεια αργό? Τα δύο βήματα. Ένας που κρατάει το χέρι που πατάει με το τακούνι πάνω στην καρέκλα, γιατί υπάρχει αυτό. Δεν έχω δει καμία να κάνει ανάποδο σάλτο και με ανάποδη κολοτούμπα. Όπως το Ocean's Eleven δεν είχε ένα κοντό Κινέζο, ο οποίος έκανε τα άλματα και. Απ! Μέσα στο κουτί! Αυτό είναι βολικός. Τι κάνε. Και ήταν πραγματικό, δηλαδή δεν ήταν μοντάζ, δηλαδή, διάβαζα μετά. Που τη μία φορά κόντεψε να πέσει, ας πούμε, και χτύψει κιόλας. Με όλη την εντεκάδα εκείνη. Με George Clooney, με Brad Pitt και τα λοιπά, έτσι. Blockbuster το λένε. Άντε ρε Buster από εδώ. Σαν βρισιά δεν είναι το Buster. Όπως η ομάδα που πήγε ο Ray. Η Πατσούρα. Πατσούκα. Πατσούκα. Η Ματσούκα δεν είναι η γνωστή. Έτσι. Βάρε Ματσούκα. Και εκεί σου δείχνει τη διαδρομή. Σου λέει τι να κάνεις. Πώς είναι οι ηχομιμητικές λέξεις που λέει παφλασμός των κυμάτων? Ακούγεται παφ, παφ, παφ από εκεί.
Η βροντί, η βροντί είναι το μπρρρρρρρρρρρρρρ, δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, τι έλεγα τώρα. Για την κοπέλα που ανεβαίνω στο τραπέζι, για το φιδί σου κορμί, με ζώνουν φίδια. Πήγα. Γυρίζουμε πίσω την εικόνα για να δούμε την ανατροπή. Με ζώνουν φιδάκια γιατί λέει τη Δευτέρα πιθανόν να ρίξει καρέκλες το βράδυ. Αν δούμε. Γιατί είναι νωρίς ακόμα σήμερα Παρασκευή, να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει Δευτέρα το βράδυ. Δηλαδή, μπήκαμε σε διάφορα site. Ο μετεωρολόγος, ο στραβοστόμης καιρός, ο ρίχνω καρέκλες, ο τι ωραίο καιρό που θα κάνει. Ό,τι site υπήρχε χθες, μπήκαμε. Αν δούμε, λέω, ότι τη Δευτέρα πάει για θεομηνία, τότε πιθανόν όπως κάνουν όλες οι σεβαστές συναυλίες και οι μεγάλοι στάρ, πιθανόν να το πάμε μία ή δύο μέρες μετά, θα δούμε. Δεν πάμε να κάνουμε τον Νόε. Μπορούμε να παίξουμε και με αυτό, να παίξουμε στη βροχή. Τρελά. Και έχει και χώρο το μαγαζιά μέσα, αλλά θα δούμε. Προς το παρόν, λέμε, 10 Ιουνίου το βράδυ είμαστε στον Όμιλο. Όπως περπατάμε στην παραλία, δύο μαγαζιά έχει, το Σιέλ και τον Όμιλο. Μπλε πινακίδα, το bar restaurant, από την πλευρά της θάλασσας. Μην πάτε για ψάρι απέναντι. Οκ. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια. Μπουκάρουμε σήμερα. Έχουμε και σήμερα να πούμε ωραία πραγματάκια, να συζητήσουμε, να βάλουμε τραγουδάκια, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να κάνουμε το χουλιαμά μας. Δεν πέφτει με τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Μπακάρα πήραμε. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζω τι λένε οι άλλοι για τον παίκτη που παίρνω. Είναι ξεκάθαρη η ήττα της ΑΕΚ και σε επίπεδο επικοινωνιακό. Έτρεξαν αμέσως να πάρουν έναν Παουλίνιο. Οκ, εντάξει. Ματάκι, χορταράκι. Εκεί θα δούμε τι και πώς. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είδα μία ανησυχία, μία πρεμούρα, ένα άγχος, μία εφίδρωση παραπάνω στην αμασχάλα για τον παίχτη αυτόν. 26 ετών. Ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, δεξί μπακ της Πορτογαλίας ήρθε στο αεροδρόμιο, όπου χαμογελαστός ξεκίνησε μια ιστορία που φαντάζομαι ίσως τώρα να μην ξέρει που έρχεται, αλλά όταν ανταμώσει με τον Αντρέ και του πει δύο λογάκια ο Αντρέ, Άνδη του τα έχει πει ήδη, όταν μιλήσει με τον Βαρέλα, όταν μιλήσει με τον Κρέσπο, όταν μιλήσει με τα υπόλοιπα παιδιά που μιλούν την ίδια γλώσσα ή παρεμφερή, πορτογαλικά γιατί είναι βραζιλιάνος, όταν μιλήσει με τον Μάτος, με τον Ερίκε, με τον Ζαμπά, όταν μιλήσει με όλα αυτά τα παιδιά που είναι από τη Βραζιλία και είναι στην ομάδα, με τον Μαουρίσιο, τότε ίσως καταλάβει που τον έβγαλε η μοίρα, που τον έφερε η τύχη στα 26 του χρόνια να ζήσει μοναδικά πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα ζήσει πουθενά αλλού στον πλανήτη. Εγώ δεν λέω ότι μόνο εμείς έχουμε κόσμο ή μόνο εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα ή μόνο εμείς έχουμε λαό ή μόνο, αλλά αυτού του είδους η αγάπη δεν υπάρχει αλλού με τέτοια ανιδιοτέλεια, με τέτοιο ρομαντισμό, με τέτοια τρέλα, σε έναν τέτοιο παραδεισένιο χώρο, σε μια πανέμορφη χώρα, σε ένα ευλογημένο σημείο του πλανήτη. Ρώτα αυτούς λοιπόν που πέρασαν από εδώ και όταν μιλούν για τον ΠΑΟΚ κλαίνε. Ρώτα, το συνονόματό σου, τον Ντορβαλίνο Άλβες, γιατί αυτός λέγεται, πώς λέγεται, Ροντρίγκο Άλβες Σοάρες, ε? Έτσι λέγεται, έχουν 3-4 ονόματα αυτοί, ξέρεις, όταν είναι να πάνε στη βάφτιση. Ξεκινάει, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού και ξεκινάει και λέει, μια στιγμή παιδιά καθίστε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε, είναι ο Έντσο Ναράντες Ντι Μαρία Σόουζα Σοάρες Ντι Καρβάλιο. Η ερώτησή μου είναι η εξής: αυτοί παίρνουν σε κάθε γιορτή δώρο, δασκαλάκι? Όχι, φίλε μου, βγαίνεις πολύ ακριβά. Ή θα το κάνουμε μόνο στα γενέθλια, γιατί λέει, έχουν μέσα, είναι το όνομα. Γι' αυτό πολλοί λέγονται Μαρία, έχει τον Τη Μαρία μέσα κτλ. Βάζουν και το όνομα της μαμάς τους μέσα. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ μιλάω Τσατσαρός Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Μα όχι, Τσατσαρός Κωνσταντίνος, Αγγελική, αυτά. Δηλαδή, να έχει μέσα τα πάντα. Αλίκες, ιστορίες, όλα, φουλ. Φουλ. Και πού να χωρέσω στη φανέλα αυτά, παιδιά, θέλεις διπλό έντονο να πούμε από αυτά που κοιμάσαι. Τα γαμπριάτικα.
Μου ήρθε τώρα εκείνη η επιγραφή που λέει «Σεντόνια με λάστιχο για κατούριμα». Δηλαδή κατεβαίνοντας την Ίωνος Δραγούμη δεν είναι χαρακτηριστική αυτή. Δηλαδή όσο χαρακτηριστικό είναι το παπούτσι στον παλιό καρίδα με το που στρίβεις, εκείνη η πινακίδα μαρκαδόρος, όχι εκτυπωμένα, όχι high-tech τεχνολογία, όχι τρισδιάστατα, όχι γραμματοσειρές περίες, μαρκαδόρος, πιθανότατα ανορθόγραφος. Είναι ο ίδιος τύπος που γράφει στις λαϊκές 5 βρακιά 3 ευρώ. Είναι ο ίδιος, φίλε, που γράφει. Ή τη λέξη κοιλώτα που και αυτή από μόνη της είναι πολύ χαρακτηριστική. Και είναι γαλλική, έτσι, από το κοιλότ, δεν προέρχεται. Από το, που λέμε ζιπ κοιλότ. Το ζιπ κοιλότ τι είναι, είναι σε φλασάκι. Είναι ζυπαρισμένη κοιλότα. Δηλαδή, αν φορά, α πούμε, extra, extra large, φορά το ζιπ κοιλότ και γίνεται συμπιεσμένο, αυτό ζιπ δεν λέει, ο δίσκο συμπιεσμένο. Τεχνολογία μου μέσα. Είπα χορηγού, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη, ειδικά αυτό το διάστημα, Bosch κλιματιστικάρε, ένα τέτοιο θα δώσουμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεό. Και λέω πρώτο Θεό, να μα ευνοήσει, να μας βοηθήσει και ο καιρός. Βέβαια, οι πρώτοι ψήλοι στα αυτιά μου μπήκαν όταν είδα περπατώντας στην παραλία τύπους να φτιάχνουν τα στάντ. Λέω, παιδιά, Κωστή, τι γίνεται, καλά. Παιδιά, πείτε μου λίγο ότι δεν είναι για την έκθεση βιβλίου. Όχι, όχι, είναι για την έκθεση βιβλίου. Γκουλπ, που λένε στα Μικι Μάου. Πρώτη ερώτηση, τρώμε απάντηση ήττα. Ναι, είναι για την έκθεση βιβλίου. Έρχεται η δεύτερη πολύ κρίσιμη ερώτηση. Παιδιά, πείτε μου ότι ξεκινάει, ας πούμε, από 11 ημέρα Τρίτη. Όχι, λέει, ξεκινάει σήμερα. Αύριο μου είπαν. Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή. Ναι. Δηλαδή, αύριο. Δηλαδή, σήμερα. Χθες έγινε κουβέντα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, 7 Ιουνίου. Ναι, λέω ότι... Ναι. Λέω λοιπόν ότι ένα τέτοιο κλιματιστικό αξίας 500 ευρώ θα κληρώσουμε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και την Bosch. Δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στο Αιγαίον και στο δικαστήριο. Άιντε στο δικαστήριο. Και στο δικητήριο κάποιος με κυνηγάει, φίλε. Παραχιολάκια και στενή. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Είμαστε καθαροί. Όχι, δεν έφταγα εγώ. Τι καλό παιδί που ήταν. Άκουσε ποτέ για κανέναν φίλο ο οποίος σκοτώνει, κλέβει αυτό και τα λοιπά, να βγαίνουν μετά, να βιάζει, να λένε το χειρότερο, αλυταράς μεγάλο, ήτανε πραγματικά ιδεχθείς. Ήτανε ο χειρότερος χαρακτήρας. Όλοι, τι καλό παιδί, ανυποψίαστα. Ερχόταν εδώ στη γειτονιά, είναι αυτές εδώ μεταξύ οι θείες, έχουν ακριβώς όλες, πιστεύω, βγαίνουν από κάποια σχολή. Όλο το στυλ. Το μαλλί, το ντύσιμο, το βλέμμα και ζουν βέβαια το δικό τους πεντάλεπτο τρομερής αναγνώρισης και προβολής, έτσι, στα δελτία. Έλα! Έλα, Σούλα! Με έδειξε στο Open, στο δελτίο! Ναι, ναι, ήρθαν, είχε και τον Τάνα, είχε και τον και το Sky! Είχε πινακίδα! Μίλησα, βγες να δεις, τα είπα βέβαια, τα είπα, αλλά... Με κόψαν, έφαγα μαχαίρι στο μοντάζ. Μιλούσα πολύ ωραία, αλλά μου δείξαν μόνο ένα σημείο. Εντάξει, την άλλη φορά. Μια νέα καριέρα γεννιέται. Πέρα από το Αιγαίον, λοιπόν, στο δικητήριο 214.000, στο Ρεόκαστρο 69-56-66, υπέροχα, φρεσκότατα, θαλασσινά, να γλύφετε τα δάχτυλά σας, σας τα καθαρίζουν, σας τα φέρουν έτοιμα από ελέπια, από εντόσια κτλ. Και Κυριακή ανοιχτά και χώρο εστιατορίου εκεί, άμα θέλετε. Νικολαίδη σαν το ζαχοπλαστείο. Τέτοιο παγωτό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τα παιδιά μου πέσανε πάνω, τι να σας πω, πεντανόστιμο, μοσχομυριστό, βρεσκότατο, μεγάλα ημέρας και υπέροχες γεύσεις. Και εννοείται ότι το κορυφαίο σχολείο για τα παιδιά σας είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, στις 12 Ιουνίου το απόγευμα. Πάρτε τα παιδιά σας, πηγαίνετε από το χώρο της Γερμανικής Σχολής, ένα καταπληκτικό σχολείο, και εκεί να δείτε πώς γίνονται τα προπαρασκευαστικά μαθήματα. Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού, αν είναι τα παιδιά σας, μαθαίνουν άριστα τη γλώσσα και είναι έτοιμα για να δώσουν εξετάσεις, να μπουν σε ένα σχολείο πρότυπο, σε ένα υποδειγματικό σχολείο. Και μην φανταστείτε ότι τα δίδακτρα είναι αυτά που μπορεί να σκέφτεστε. Το ξαναλέω. Στο τέλος θα πω και τιμή.
Αλλά δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο. Κάντε τη βόλτα, σε ενημερωθείτε. Ήρθε λοιπόν ο Βραζιλιάνος, ο Ροντρίγκο Σοάρες. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για ένα σπουδαίο εργαλείο. Η σημαντική λεπτομέρεια, που δεν είναι και λεπτομέρεια, είναι ένας, θεωρώ, βασικός λόγος που αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος, είναι ότι αγωνίζεται με την ίδια άνεση και αριστερά. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ο Αντελίνο θέλει ακόμα κανένα πεντάμινο για να επιστρέψει, το έγραψε και ο ίδιος στο ποστάρισμα, πραγματικά συμπάσχουμε όλοι σαν είναι το δικό μας πόδι, τελευταία φορά που τόσο πολύ στεναχωρηθήκαμε για τραυματισμό, που τόσο πολύ παρακολουθούσαμε καθημερινά τι γίνεται, δεν θυμάμαι πότε είναι. Εντάξει, και άλλοι τραυματίστηκαν και για το Βέρμπλουμ στεναχωρηθήκαμε, okay, και για το Μαωρίσιο φυσικά εννοείται στεναχωρηθήκαμε, αλλά ο Αντρέα, ρε παιδί μου, είναι σαν να τραυματίστηκε ένα μέλος της οικογένειάς μας. Ένας ολοδικός μας τύπος που λαβώθηκε σοβαρά. Τη δε σκηνή, παιδιά, που προσγειώνεται πάνω στο γόνατό του. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δηλαδή μου έρχεται όπως μου έρχονται οι πολύ ωραίες στιγμές που ζήσαμε, όπως μου έρχονται τα τόσα φοβερά σκηνικά, όλο αυτό το ζουμουσού, όλο, ρε παιδί μου, από τις φιέστες, από τα σου, τα γκολ, τα κλάματα του Πέλκα, του Βαρέλα, όλο, ο τελικός, όλα αυτά, ρε παιδί μου, όλα. Το στοίχημα με την Ποφίλιο. Όλα. Μου έρχεται και αυτή η σκηνή, το πιστεύεις? Μου έχει καρφωθεί στο μυαλό πως πηδάκι, πως πέφτει και καταλαβαίνουμε εκεί. Καταλαβαίνει πρώτα ο αθλητής τι έχει πάθει. Έλεγα λοιπόν, επί τη ευκαιρία της απόκτησης του Βραζιλιάνου ακραίου μπακ, τι ωραία λέξη ο πιστοφύλακας, ρε φίλε. Θα μου πεις, ξεκινάς πρωί και τελειώνεις μεσημέρι με τη λέξη. Ξεκινάς ξυρισμένος κόντρα και στο τέλος είσαι το χαμένο μέλος στο ZZ Top. Ξεκινάς, θα μου τέλει αβάλας, μαλλί και στο τέλος είσαι ο Παγώνης Βακαλόπουλος. Λέω τώρα ένα που μου ήρθε με μακρύ μαλλί. Ο Χατζίδης. Ε? Μαλλιάδες εμείς τέτοιους, τέτοιου είδους μαλλί, δηλαδή μαλλί που ήταν λασποτήρας, καγκουρέ και τα λοιπά, δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοιους. Δηλαδή μαλλιάσταν και ο Γκαρσία, αλλά έχει άλλο μαλλί, ρε παιδί μου. Έτσι. Ούτε και του Καραγιοριού δεν ήτανε. Εγώ μιλάω τώρα για το θυμάμαι του Χατζίδη, ας πούμε. Του Κοφίδη το μαλλί. Τον Καλογερόπουλο, ναι, από Σερές. Ναι. Πασεραϊκό το θυμάμαι εγώ. Αυτός, ναι. Δεν είχαμε τέτοιο. Συναντάω προχθές στον κόσμο στον Κοφίδη. Τι γίνεται, εγώ Ηρακλειδέας δεν είμαι, λέω, τι κάνεις, καλά. Του λέω, σε παραδέχομαι και γιατί είσαι ο πολύ καλός παίχτης. Αλλά και γιατί δεν κουρεύτηκες. Έλαβες, φίλε, το πρόσωπο του άσπρο το μαλλί του κανονικά, αλλά είναι όπως τότε. Όπως τότε. Τι έλεγα λοιπόν. Έλεγα ότι αυτός εδώ, τούτος εδώ που λέγανε και παλί, αγωνίζεται και αριστερά. Επειδή ο Αντελίνο, επειδή ο Αντρέ θέλει τουλάχιστον ένα πεντάμινο ακόμα και οι υποχρεώσεις τρέχουν, ευτυχώς ή δυστυχώς, πολύ νωρίς, μην αποκλείεται να τον δούμε αυτόν να παίζει αριστερά. Βέβαια, είναι και γνωστή η προσεκτική διαχείριση στο balance, όσο huge quality και να έχει ο παίχτης από το Ρασβάν. Δηλαδή, αν ο παίχτης δεν έχει ενσωματωθεί, αν ο παίχτης δεν είναι έτοιμος, θα προτιμήσει να πάει με έναν που τον ξέρει και γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει. Το θετικό είναι ότι αρχές Ιουνίου, 7 σήμερα ο μήνας, ο παίκτης είναι ήδη εδώ, άρα έχει μπροστά του αρκετά μεγάλο διάστημα, γιατί η πρώτη μας υποχρέωση θα είναι 6 Αυγούστου λογικά. Άρα είναι όλος ο Ιούνιος, όλος ο Ιούλιος, είναι σημαντικό το ότι έρχονται τώρα οι παίκτες. Το ότι έχει κλείσει τώρα ο Σίλβα, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί. Το ότι θα τρέξουν πολύ σύντομα και για εξτρέμ. Κάνει δουλίτσα αυτός ο Μπάρμπας που δεν τον έχουμε δει ποτέ. Ο Μπράνκο. Που το ξαναλέω, αν πούνε ένας περίεργος διαγωνισμός, κερδίζεις 50.000 ευρώ. Αν εδώ μέσα στη μάζα, στους τύπους αυτούς,
με το μαύρο σακάκι και το λευκό πουκάμισο από μέσα, βρεις ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής σας. Δεν νομίζω ότι... Και να είναι κάποιοι που να μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν λέω να είναι κανένας, να πούμε, περίεργος. Να μοιάζουν μεταξύ. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσουμε. Επειδή όμως δεν τον θέλουμε για γαμπρό για τις αδερφές μας ή για τις ανιψιές μας, δεν μας ενδιαφέρει. Μου φαίνεται λοιπόν ότι όπως και το Δεκέμβρη που ήρθε ο Ολιβέρα, που ήρθε ο Ίγκασον, που ήρθε ο Σφιντέρσκι, που ήρθαν αυτοί οι παίχτες, μου φαίνεται πως τούτος εδώ κάνει δουλειά αθόρυβη και δεν τον ενδιαφέρει και καθόλου το θεαθήνε, η μόστρα, η παρουσίαση, η γκλαμουριά. Δηλαδή, ο διαιτητής, ο Μίχελ, το είχε ρε παιδί μου, το γούσταρε κιόλας. Δηλαδή, ένας που έχει παίξει διαιτητής, έχει μάθει να είναι όλα τα φώτα απάνω του. Έτσι. Θυμηθεί την περίπτωση χαρακτηριστική, ο Κάκος. Οι διαιτητές δεν μπορεί... Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι τελείως φυσιολογικός όλα τα παιδάκια να θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές και εσύ να θες να γίνεις διαιτητής. Και να ακούς και όλο τον Πινελίκη και να σου περνάνε και γενναίες 14 στο γενεαλογικό δέντρο και να λώνεις κιόλας που, το έχω ξαναπεί, παλιός διαιτητής, από τους έντιμους, γι' αυτό και δεν έκανε την τεράστια καριέρα που θα μπορούσε, χρόνια μετά που είχε αποσυρθεί και πάω ξάκι κιόλας, μου είπε, του είπα, κύριε Τάδε, σας λείπει καθόλου? Γιατί ήταν στο πατρικό μου πολύ κοντά, στη γειτονιά. Σας λείπει? Μόνο να μπορούσα για μία φορά να ξαναβάλω, λέει, το σορτσάκι και τα παπούτσια και να μπω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Αλήθεια! Και που σας βρίζανε, ούτε μας ένοιαζε. Σα ίσα, λέει, πιο πολύ, λέει, γουστάραμε. Α, αυτό είναι και βίτσιο, έτσι. Ο Μίχε λοιπόν είχε μάθει, ήταν λίγο πάνω του τα φώτα. Ήταν και πιο επικοινωνιακός. Τούτος εδώ εμένα, το ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα κάνει τη δουλίτσα. Τους πήρε το καλύτερο δεξί μπακ κάτω από τη μύτη τους. Ακούσατε τις προηγούμενες μέρες να γράφετε τίποτα για τον παίκτη που ήρθε εχθές. Προσέξτε, δεν είναι έρχεται υπο... Γιατί έχουμε ζήσει μεταγραφικές περιόδους με ρήματα. Τον θέλει. Προσέξτε, θα σας πω εγώ μερικά έτσι. Τον θέλει. Τον βλέπει. Έτσι. Είναι πολύ κοντά. Τον αγγίζει τον τάδε. Έντονο ενδιαφέρον. Πέφτουν υπογραφές. Τον κλέβει από. Όλο το budget στον τάδε. Ξέρω εγώ. Η τελειωμένη ιστορία. Αν δεν μπει η τσίφρα. Έτσι έχουμε δει και παίκτες να έρχονται. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τελευταία χρόνια που ήρθε και φόρεσε και τη φόρμα και έκανε και εξετάσεις. Αυτός ο Ματέους που ήρθε, είχε συμφωνήσει αυτά και τα τελικά πήγε στην Κίνα, το θυμάστε? Τον θυμάστε αυτόν? Ματέους δεν ήταν? Όχι ο Βιβιάν Ματέους. Ένας άλλος που είχε έρθει και τελικά δεν έμεινε και έφυγε. Μπορεί να κάνω λάθος, θα με διορθώσουν τώρα. Στο επίθετό του. Δεκάρι. Λέω λοιπόν ότι χωρίς πουθενά και κανένας τσουπ, δηλαδή την ημέρα που μαθεύτηκε, την ημέρα αυτή, άντε την επόμενη, λίγες ώρες μετά, ήρθε στο αεροδρόμιο. Εμένα πόσο με ευχαριστεί αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί έχουμε ζήσει 30 χρόνια μεταγραφικές περιόδους. Έρχεται, τον θέλει, το σκέφτεται, τον αγγίζει, τον μυρίζει, τον αγκαλιάζει, τον ποθεί. Σαν τρελός και τέτοια. Και μετά, γεια σας. Άρα, έχουμε πάει και εκεί σε άλλο επίπεδο και αυτό μόνο ευτυχή μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο που αγαπά αυτή την ομάδα, έναν άνθρωπο που ζει και αναπνέει. Όχι, δεν μιλάω μόνο για μένα, για τον οποιοδήποτε. Για ποιο λόγο να βλέπουμε ένα όνομα να σέρνεται για ένα μήνα? Να σέρνεται για ένα μήνα. Υπάρχει κανένας λόγος. Χώρια που σου φεύγει και η κάψα. Τώρα αυτός, ντάν, μπαμ, μπαμ, κλάτς, κλούτς, που λέει η κοιτούλα. Έτσι. Κατευθείαν. Σύντομα θα υπάρχουν νέα και για εξτρέμ. Εκεί
Ο Λιμιός έκανε καταπληκτικό παιχνίδι με την Άντερ, 21. Αλλά θα πρέπει να έρθει ένας μεγάλος και έτοιμος. Όταν λέω μεγάλος δεν απαραίτητο να είναι 37 χρονών. Ένας, όταν λέω σημαντικός, προσωπικότητες θέλει η ομάδα. Ναι, πολύ εξαιρετική περίπτωση και ο νέος που θα έρθει, αλλά θέλει προσωπικότητες για το Champions League. Θέλει Βιερίνια, θέλει Μάτος, θέλει Βαρέλα, θέλει Κρέσπο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να το λέμε, έτσι. Θυμίζω για τον Κρέσπο. Έχει κανένας αντίρρηση πλέον? Δεν νομίζω. Θέλει Μπίσεσβαρ. Θέλει προσωπικότητες. Όχι σιτεμένους, αποτραβηγμένους παλέμαχους, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι το πρατήριο της BP, βγαίνοντας στον δρόμο για Χαλκιδική μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, εκεί θα βρείτε το πιο καθαρό, το πιο κατάλληλο υγραέριο για το αυτοκίνητό σας, σε εξαιρετική τιμή. Ό,τι γράφει το κοντέρ αυτό είναι η οικογένεια Χατζοπούλου και το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 2310-47-43-12, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Μεγάλος στίχος, με βάθος. Ο Κουστό γι' αυτό έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμο, γιατί δεν μπορούσε τέτοιο βάθος. Άιντε ρε συμπέδερε, μαζέψου και λίγα. Ναι, δεν θέλεις. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέμε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, τη Δευτέρα το βράδυ κατά τις 9 ανταμώνουμε στον Όμιλο, εκεί που θα υπάρχει μπύρα, η πρώτη μπύρα δωρεάν από τη Heineken, από την Αθηναϊκή Ζηθοποιία, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους. Θα υπάρχουν πίτσες από το Fresh Day και τον Τέλη Περγαμινέλη, το φίλο μου, στη Συνδίκα, η πιο νόστιμη πίτσα στην πόλη. Με ρωτούν κάποιοι πόσες πίτσες θα είναι. Παιδιά, αυτοί που θα έρθουν στις 11.30 δεν ξέρω αν θα βρουν τίποτα. Δηλαδή είμαστε ξεκάθαροι νομίζω. Φαντάζομαι. Γλυκά από το Μανώλιας Φρες, μπλουζάκια από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο και από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη. Και βέβαια όλο αυτό και του είμαι βαθιά υπόχρεος και παντοτινά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καρυπίδης και η εταιρεία του Angel που θα φέρει τα μηχανήματά του, θα στήσει τα πάντα. Όλοι αυτοί ήρθαν και προσέτρεξαν με όλη τους τη ψυχή, με όλη τους τη διάθεση, να βάλουν ο καθένας τη δική του εταιρεία, το δικό του μαγαζί και να είναι εκεί. Εκείνο το βράδυ που συμπληρώνουμε 20 χρόνια εκπομπών. Πάμε στις 5 γραμμές, θα ξεκινήσετε εσείς να μιλήσετε εσείς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, δεν πέφτει με τίποτα. Έρχονται τα ωραιότερα, να το ξέρετε, ετοιμαστείτε. Συντονιστείτε είναι η λέξη. Τι λέμε πριν μας την κλέψουν? Γιατί τελευταία, τέλος πάντων, ας μην πω, ας μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Φιλένα, όταν η ζάχαρο έχει διαφορετική έννοια όταν το λες έτσι, χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Βέβαια είναι αντίστοιχα και ο γλυκοτσούτσουνος που λένε ρε παιδί μου, όταν είναι κάποιος, έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει. Καλημέρα σας, ναι, πάρα πολύ ωραίος ο Σεφτές, καταπληκτικός. Πάμε στον δεύτερο, ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Με ένα τάκλινγκ στη γάμπα και δεν έχεις πάει, έχεις πάει με τις κάρες. Έτσι, με τις καρια... έχεις πάει με τις καριά, δηλαδή οι τάπες προτεταμένες στη γάμπα των γονατίσεων. Ναι, 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Έτσι, της. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Κωστή, ναι, ναι. Θεωρώ, επειδή ακούμε έτσι καιρό και ακούμε, λέει ο άλλος, για φανέλες, μπλούζες κλπ. Δεν έχω ακούσει κανέναν medium ή κανέναν large. Κανέναν medium. Στο, στο χουλού. Όσοι παρακέντε, ό,τι λένε για φανέλες. Ένα μεγάλο, μάλλον, τεράστιο δίκιο έχεις. Θέλω να πω, εγώ που έχω τα νούμερα, ναι, έχω τα νούμερα, βλέπω ότι... Ξέρω, ξέρω. Η αλήθεια είναι... να βάλεις ένα κομμάτι πίτσα και όλες οι μπύρες όσο θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ μετά από τόσα χρόνια και τόσες... Έχουμε δώσει χιλιάδες φανέλες αυτά τα χρόνια. Και με τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο και νωρίτερα και μετά. Και, υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει ένα 65-70%. Που είναι από large και πέρα, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζουμε και ακούμε. Δεν είμαστε απλά large TV, είμαστε extra large TV και βάλε. Χούλου, χούχουλου. Έτσι, έτσι. Χούχουλου. Χούχουλου. Λοιπόν, τα χτεσινά
Καλά, φαντάζομαι ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να είναι πολύ καλός. Εγώ βλέπω τις αντιδράσεις των άλλων, να ξέρετε. Ναι, θα δούμε χορταράκι. Μα αυτό είναι, είναι δόγμα. Αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων από τους χάρτινους, ότι παιχταρά θα φέρουμε, θα κάνουμε αυτό που έλεγες, χρυσάφι στα πόδια του και δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, ο Τίγρης λέει χαρτιά στα πόδια του, αλλά τέλος πάντων αλλάζει λίγο το τέτοιο. Και ξέρεις με το που έκλεισε τον ΠΑΟΚ, φέραμε αυτόν, εκείνο στενή και τα λοιπά, ξέρεις πώς αλλάζουν αυτά κατευθείαν. Παιδιά, αυτά είναι, δεν τα περιμένετε, είναι και κατανοητά. Εντάξει, ναι. Εμένα η ουσία, ξέρεις ποια είναι η ουσία. Έχουν γέλιο. Έχουν γέλιο. Ξέρεις ποια είναι η ουσία. Δεν είναι ότι κερδίσαμε ένα παίχτη που δεν το χρειαζόμασταν ή έναν κανένα 35χρονο και μόνο η εντυπώση. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Φέρνουμε ένα μπακ άξιο. Εδώ είναι, μπροστά το γήπεδο. Θα δούμε. Έχει ουσία. Βέβαια. Και ουσία και ελπίζουμε και στην ουσία. Δηλαδή, να του βίβει βόλους. Μ' άρεσε το συντονιστείτε. Έξυπνο. Το συντονιστείτε. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάτι ποδοσφαιρικό. Κάτι, βέβαια. Για τον Ερυθρόλευκο. Ναι. Λέει West Ham. Πρόταση λέει για 17-18 εκατομμύρια για το Φορτούνι. Ναι, δεν είναι μόνο αυτή η είδηση. Αυτή είναι η μισή. Η άλλη μισή λέει θα τον αντικαταστήσει, λέει, με ένα παίχτη από την Νότιγχαμ. Καλά, αυτό το τρίγωνο του. Το τρίγωνο των Βερμούδων έχει καταλήξει. Επίσης, έρχεται ο Ιντέγε στον Άρη, θα πάει ο. Ο Ματέο στον Ολυμπιακό. Ο Ματέο Γκαρσία στον Ολυμπιακό, όπου στον Άρη είχαν έρθει. Ο Φετβατζίδη. Ναι. Τάτι, Μάτι, δύο Ματίγια, ναι, σιωπή. Τέλο πάντων. Ο Άρη και ο Ματέο, να πω ότι ήταν δανεικό, δεν έχει σχέση ο Άρη. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι έγινε, Ιντέγε. Το θέμα είναι άλλο. Ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή είναι το 60% του Ολυμπιακού. Είναι το 30% ποντένσε και το άλλο 10% είναι όλοι οι άλλοι. Mm. Πέρσι τουλάχιστον. Μεγάλη υπόθεση αν φύγει. Το λέμε ξεκάθαρα. Αν φύγει ο Φορτούνης. Βουτυχτής, ηθοποιός, αλλά και καλός παίχτης, φίλε. Τεχθαράς, έτσι μιλάμε. Έτσι να αναγνωρίζουμε. Ακριβώς. Στην καλή του μέρα, ο Φορτούνης είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Αυτό. Λοιπόν, άμα φύγει. Όπως έλεγε και ένα παιδί στο χωριό μου, ναι. You drink it. Φιλιά! Γεια σου, Θουβού! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το. Πώς έγινε από πρώτος και έπεσα κάτω, με έριξε κάτω. Έκανε μια κλειστή τρίπλα. Μπράβο, ρε, δασκαλάκι του Θουβού, τρίπλα. Σκόνη, μετάησε. Πρωί-πρωί, μόλις βγήκα από το μπάνιο, με έχει κάνει κατάμαυρο. Ξανά μέσα θα βουτήξω. Είσαι ο Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, σήμερα ναι. Όλα καλά τα είπες, αλλά σε κάτι μπορώ να διαφωνήσω κι εγώ μια φορά μαζί. Εννοείται, γιατί να με διαφωνήσεις. Από την άποψή μου. Να πεις ό,τι θες. Πήραμε δεξί μπακ, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, ο άνθρωπος στη χώρα του και στην ομάδα του, με τη λιβαδιά της χώρας του, αναγκαστικά έπαιξε 7 παιχνίδια από την αριστερή πλευρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή επιβάλλεται αριστερό μπακ να πάρουμε. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί ο Γιαννούλης, το παιδί, ακόμα θέλει πολλή δουλειά. Τον πιστεύουν πάντως τον Γιαννούλη. Από τη στιγμή που είμαι ταμπλούχος και αίτητος και έχω στόχο την Ευρώπη, να παίξω, να σεντώνει όπως είπες, και το ένα και το άλλο, ναι. Θέλω, απαιτώ, εγώ λέω την άποψή μου. Καλά κάνεις, συζήτηση κάνουμε, θα σου πω και εγώ την άποψή μου. Ένα αριστερό μπακ. Γιατί ο Βιερίνια, από εκεί που μας ήρθε το παλικάρι μας, ο άρχοντάς μας, ένα παιχνίδι έπαιξε σαν αριστερό μπακ στην ιστορία του. Ναι, αλλά διέπρεψε όμως 2 χρόνια. Εδώ με την ΑΕΚ, ο Λιβάγια και ο άλλος του Ολυμπιακού, ο Μπόσε, πώς το λένε, τον έχουν κάνει κουδούνι, ε. Κάτσε εδώ θα παίξει με ομαδάρις όρος στην Ευρώπη. Ναι, περίμενε. Παράπονο από το πώς έπαιξε 2 χρόνια τη θέση ο Βιερίνια, δεν πρέπει να έχουμε κανένα. Έτσι, και τώρα, σε επίπεδο ταχύτητα. Με ομάδες που άψα, θα παίξουμε, σου είπα. Σε επίπεδο Champions League, ναι. Εντάξει. Α, γι' αυτό σου λέω. Okay. Από τη στιγμή που ξέραμε πού πονάμε, αριστερά και δεξιά, μπακ, τελείωσε. Αυτό το αφήνω. Να περιμένουμε όπως να δούμε είναι, στο τέλος ποιοι θα έχουν έρθει. Και να μην τώρα, προτρέχουμε, ναι. Τώρα για να προλάβω. Για να μην με παρεξηγήσει κανείς. Γιατί να σε παρεξηγήσει. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η ομάδα. Θέλουμε 3 χαφάρες
αλλά ψηλά κορμιά και γρήγορα. Τρεις χαφάρες. Εάν φύγει ο Κουλούρης με ένα σέντερφορ και με το Σουντέρχη, δεν βλέπω πολλά πράγματα, φιλαράκι. Αν φύγει ο, ο Κουλούρης... Το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή μας. Και ένα δεξιό επιθετικό, όπως είπε, συμφωνώ. Σα πάω όλα, συμφωνώ. Αν φύγει ο Κουλούρης, που πιθανότατα είναι να μην μείνει ο Κουλούρης. Έτσι... Μάλλον θα φύγει. Μάλλον θα φύγει, έτσι, από ό,τι ακούω. Θεωρώ, ναι, ότι θα αποκτηθεί άλλος επιθετικός. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Και όχι, όχι μικρός. Ψηλός όμως. Η ομάδα είναι κοντή εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο. Οπωσδήποτε θέλει. Τώρα αν είναι ψηλή, κοντή... Μιλάμε, εκεί θα πέσουν τα λεφτά. Του double. Είναι, που πήραμε. Είναι μπροστά η μεταγραφική περίοδος και θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε. Λέμε τη γνώμη. Ναι, ναι, λέμε μέχρι τώρα. Ακούνε αυτοί τώρα, ακούνε. Γιατί έκανε μια ανάρτηση ο Γιωργάκης ο Ζαβίδης και είπε αριστερό μπακ έχω το Γιαννούλη. Όχι κύριε Γιωργάκη, ο Γιαννούλης, δεν έχει το Γιαννούλη. Περίμενε λίγο. Που μέχρι πριν λίγους μήνες λέγαμε όλοι το κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ελλάδα. Εγώ δεν το έλεγα αυτό. Λέω. Θέλει δουλειά ακόμα το παιδί, δεν τον βγάζω άχρηστο, προσέχεις πως μιλάω. Φυσικά προσέχω. Φυσικά. Ναι. Περιμένουμε γιατί λοιπόν να δούμε. Δεν είναι ατρόμητος. Περιμένουμε να δούμε, το ξέρει πολύ καλά. Και ο ίδιος. Αυτό. Αυτά που λες τα έχω πει πολύ καιρό εγώ πριν. Εγώ τον μπράβο, ναι, όπως και εσύ, δεν τον έχω ακούσει ούτε τη χρειά της φωνής του. Ούτε θέλω, δεν με ενδιαφέρει να τραγουδήσει. Ούτε θέλω να τον δω και στην τηλεόραση. Αυτό που κάνει, το δεξί μπακ που με έφερε, το Ζίβκοβιτς που με έκλεισε, το Βαρέλα που με κράτησε. Και ό,τι άλλο καλό θα κάνει από αυτά που ξέρει που πονάμε. Κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά. Βάλε τελεία. Βάλε τελεία. Άμα θα κάνει, ζου μου σου λέει. Φιλιά. Γεια σου Παύλε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Επιτέλους πήραμε σειρά. Καλώς το παιδί. Η Γιώργο. Καταρχήν απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν τη Δευτέρα μετά τις 10.30. Δεν θα βρείτε τίποτα. Τα περάκια με τα κεφτεδάκια τους. Κάτσε να δούμε γιατί ο καιρός μας κάνει διάφορα. Λοιπόν, ερχόμαστε στον καιρό. Από τότε που η Πετρούλα μας σωστά έλεγε τον καιρό και την διώξανε, θεομηνίες ήρθανε. Τυφώνες ήρθαν στην Ελλάδα. Πλημμύρες ήρθανε. Ποτάμι υπερχιλήσανε. Μεγάλη καταστροφή. Φέρτε πίσω την Πετρούλα σε όποια ηλικία να είναι. Για να φτιάξουν οι καιροί. Όλοι είναι ξενέρωτοι που λένε αυτόν τον καιρό. Ναι. Τώρα ερχόμαστε στο φιλαράκι με τον Παύλο. Γιατί στεναχωριέσαι ρε παλικάρι μου. Υπάρχουν μέσα, εντάξει να λέμε τη γνώμη μας. Υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι ξέρουν 5-10 πράγματα περισσότερα πιστεύω από ό,τι ξέρουμε εμείς. Έτσι. Θα δούμε. Είναι ακόμα αρχή. Εμένα ξέρετε με ικανοποιεί. Που ήδη έρχονται παίχτες. Δηλαδή αρχές Ιουνίου. Βλέπεις ότι ένα-ένα καλύπτονται τα κενά. Δεύτερον, που έρχονται παίκτες σε εξαιρετική ηλικία, 24, 26, 25, όχι τίποτα βαλμπουενάδες, πριν τα 40. Λοιπόν, και βλέπεις ότι προχωράνε, υπάρχει πλάνο. Δεν περίμεναν τώρα για να τον πάρουν αυτόν εδώ. Μα όχι, δεν είναι ότι παιδιά. Δευτέρα πρωί ξύπνησα και είπαν δεν πάμε να δούμε εκείνον τον μπακ. Δουλεύει ο άνθρωπος καιρό. Άρα ας περιμένουμε να δούμε τη γενική... δραστηριότητα και μετά θα πούμε ότι εδώ ξέρεις είναι λάθος που δεν πήρε, που προφανώς αν δεν πάρει σε κάποια θέση πάει να πει ότι είτε πιστεύει τον Βιερίνη ας πούμε ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και δεν θέλει να πάρει έναν για να γυρίσει μετά ο Βιερίνη δεν θα λείψει 5 χρόνια ή ακριβώς μπορεί να σχέδει από τη ομάδα ή δεν θέλει να ακυρώσει τον Γιαννούλη που σου λέει έχω τον αριστερό μπακ που είναι ο Βιερίνια, έχω τον αριστερό μπακ που είναι ο Γιαννούλης. Δεν ξέρει πώς θα κάνει και θα κάνει, δεν ξέρω αυτόν ο οποίος θα φέρει τα αρθή. Εάν και πώς θα μπορέσει να δέσει με το σύνολο της ομάδας και το ματικό κτλ. Όπως ήταν δεμένη η ομάδα εδώ και τόσο καιρό. Έτσι. Λοιπόν κύριοι, από Δευτέρα να πάνε, έρχεται η κοπέλα στο γραφείο να πάει να πάρει τις φανέλες μας. Τέλεια, καλημέρα. Τα είπες. Yeah. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα. Μου γράφει ο Λάρη. Καλημέρα, εγώ το χαμένο μέρος στο ZZ Top μέχρι πριν λίγους μήνες, σωστό. Ο Θανάσης Δημόπουλος που είχε περάσει από εμάς, λέει, είχε τέτοιο μαλλί. Βέβαια, ο Θανάσης ναι. Θανάσης ναι. Ο Ιντέγε λέει, όταν έπαιζε, λέει, στον Γκέι, μόλις μας έβαλε γκολ, έκανε μέσα στην Τούμπα. Αυτός ήταν που είχε σηκώσει το πόδι. Για... Αμά, πουλάκι μου. Έλα. Έλα. Το Γιαννούλη. Λοιπόν, να τον τρέχουν στο Καφτατζόγλιο όλο αυτόν τον καιρό για να τον δυναμώσουν και με βιταμίνες σχετικές. Το γνωρίζω αυτό.
εγώ το Γιαννούλη δεν τον ξεγράφω έτσι εύκολα, επειδή μπήκε τρακαρισμένο σε κάποια μάτς. Μέχρι πριν λίγο καιρό λέγαμε το καλύτερο αριστερό μπακ. Θα μου πεις, αρκεί με Βιερίνια έτοιμο, με τον Γιαννούλη backup και με τον Ροντρίγκο που μπορεί να παίξει από εκεί. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε. Πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Good the child. Καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Εθνική Οδό. Καλημέρα, καινούρια μου αγάπη. Κάτσε να κάνουμε και μία το σταυρό μας, γιατί όλος τυχαίως περνάω δίπλα από τα αδέρφια του. Άρε φίλε. Άρε φίλε. Την καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αγόρι μου. Εγώ δεν θέλω να αναλωθώ καθόλου σε όλα αυτά που λέμε για μεταγραφές, τι χρειάζομαι και δεν χρειάζομαι. Έχει αποδείξει όλος ο οργανισμός τι μπορεί να κάνει και τι ξέρει να κάνει. Ακριβώς. Απλά λέμε την άποψή μας. Λέμε και την άποψή μας. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, την άποψή μας. Όχι ναι. Ότι πρέπει να γίνει έτσι και ότι ο ένας δεν κάνει καλό. Τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Εγώ θέλω να αναλωθώ σε κάτι πιο από τη μία αστείο, αλλά από την άλλη σοβαρό που πρέπει να το πάρει ο οργανισμός ΠΑΟΚ πολύ σοβαρά. Ναι. Όπως αυτοί βγαίνουν πλέον και επίσημα, κανονικά από τους επίσημους λογαριασμούς τους, λένε τέτοιες ωραίες κουβέντες, θα πρέπει να λέμε και εμείς ναι, από ναι. Επίσημους λογαριασμούς. Κανονικά. Δηλαδή, κανονικά, ναι. Όπως κάποιοι ευτραφείς θα ασχοληθούν κατευθείαν με το Ρώσο. Έτσι, το έγραψε. Πλέον εμείς, λέει με το Ρώσο. Έτσι και εμείς θα ασχοληθούμε απευθείας. Απευθείας με τον ευτραφή Μουσάτο από τον Πειραιά. Έτσι, που από 10 μάρτυρες πεθάναν οι 11 για ένα καράβι που ήταν γεμάτο ηρωίνη. Χωρίς και βρίσκεται ακόμα υποδιερεύνηση. Ναι, ναι, ναι. Είναι υποδιερεύνηση. Είναι υποδιερεύνηση. Το ψάχνουμε. Για τα Λευκά Πόλο. Για το θέμα που έχει εναχθεί πάλι σε κακούργημα για τα στημένα. Θα πρέπει κανονικά για το τζίλο και τα... Χωρίς να λες ότι έχει άμεση σχέση ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, γενικά λες. Έτσι, έτσι. Εμείς τα λέμε γενικά. Ο ευτραφής επιχειρηματίας από τον Πειραιά. Έχει πολλούς. Χωρίς ονόμα, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Καλοταϊσμένοι είναι όλοι, διπλοσάγωνοι. Δεν μου λες τώρα. Για αυτός πες. Ο άλλος ο ευτραφής. Ναι. Που το ανέρτησε στο λογαριασμό του. Ναι. Δεν θα ήταν τέλειος ρε φίλε για μαξιλαράκι στη Σανταλίνα Μανταλίνα. Ψ, φίλε όχι μαξιλαράκι, καναπεδιά για 5 άτομα. Ρε, για... Καναπές γωνία. Καταρχήν, κοίτα, κάτι κάνουμε λάθος. Ναι. Δεν γίνεται αυτός ο όγκος να πηγαίνει με υποκοριστικό, δηλαδή μαξιλαράκι. Υπερμαξιλάρα, μαξιλαρούμπα, έτσι, όχι, ναι, αλλά μαξιλαράκι, φίλε. Πόσο μεγάλος είναι ο πόνος. Πονάς, αγόρι μου. Πόσο μεγάλος είναι ο πόνος. Και μια τελευταία ερώτηση πριν πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Οι φανέλες στο Ανόβερο ήρθαν να στείλω κανέναν, γιατί κέρδισα τη μία. Οι φανέλες στο Ανόβερο είναι ήδη εδώ. Αγόρι μου. Απλά... Θα έρθετε ναι. Από τη Δευτέρα και μετά. Από γιατί Δευτέρα η Μαριλής αυτή την εβδομάδα έλειπε να στείλει yes. Όποιον θέλει να την πάρει. Yes, yes. Εντάξει, αγόρι yes. Μου. Φιλιά! Okay. Ζουμουσού, αδερφέ! Yeah, φιλιά! Φιλιά, φιλιά! Ζουμουσού λέμε και όλοι έτσι. Θα κλαίνε! Όλοι θα κλαίνε, βρε! Όλοι! Υπάρχει ερώτημα. Το ερώτημα είναι ένα. Πονάς, αγόρι μου. Καλημέρα! Ναι. Πονάει. Πολύ. Που πονάνε, που πονάνε. Κωστή, ναι. Μόνο σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε αυτός το μπιφτέκι με πόδια που κάνει το γραφείο τύπου να μιλάει έτσι. Με τέτοιο έτσι. Τρόπο. Εντάξει, κοίταξε. Όταν μαθαίνεις ότι ο μεγαλομέτωχός σου εμπλέκεται σε υπόθεση 2,5 τόνων ηρωίνης. Βεβαίως, αυτά είναι μαθαίνεις... τα δικαστήρια, έτσι δεν είναι δικά μας αυτά. Υπάρχει όχι βέβαια. Πάντα είναι. Όλα τα λένε τα δικαστήρια. Μα δεν μιλάμε για συγκεκριμένη. Όποιος έχει τη μήγα στην πάρει να μυγιαστεί. Ακριβώς. Όταν είπαμε. Αυτοί που έδιναν τον τζίλο μίλησαν από την καθαρίστρια μέχρι τον τελευταίο οπαδό της ομάδας σου. Ναι. Το σαλεπατζί του. Όταν αυτοί που έκαναν διαρρήξεις σε σπίτια ποδοσφαιριστών της δικιάς σου ομάδας μιλούσαν με παράγοντα της δικιάς σου ομάδας που τους έστελνε εκεί γιατί λέει δεν θέλαν να φύγουν τα παιδιά. Ωραίοι τρόποι, έτσι. Για λύση συμβολέου. Δεν είναι, όχι, δεν είναι εγκληματική οργάνωση, παιδιά. Συμμορία. Συμμορία, κανονική συμμορία. Θυμάσαι άλλο.
άλλον οργανισμό να χαίρεται τόσο πολύ. Παιδιά, δεν είναι εγκληματική οργάνωση, είναι συμμορία. Δηλαδή. Σωστή. Η Λύκη είναι χαριόνα, του είπαν συμμορία. Είμαστε συμμορία, όχι. Χάρηκαν τόσο πολύ. Δηλαδή και η δικιά μα έγινε put bibip, αλλά δεν χαρήκαμε τόσο πολύ που λέγεται το ανέκδοτο. Είναι φίλε, όλοι του έχει πιάσει κρύο υδρότα και πλέον ο κρύο υδρότα πάει ξέσπουσο πίσω στη χαράδρα εκεί του υδραυλικού. Έτσι. Και αρχίζει και τους γαργαλάει. Λοιπόν, να πούμε τον Ιντέγε, επειδή είπε ο αδερφός ότι πέρασε μπροστά από τα Τέμπη, ότι εκείνη την ημέρα μάλιστα είχαν καταθέσει στεφάνια, γιατί ήταν η μέρα του μνημόσυνου για τα παιδιά. Μάλιστα. Και αυτό το κοπρόσκυλο είχε έρθει και έκανε ότι κατουράει σαν σκύλος τη μεριά της θύρας 4. Να του πούμε ότι αν έρθει και το κάνει φέτος, υπάρχει ο Ακπομ και ο Βαρέλα. Τη συνέχεια να τη βάλει στη φαντασία του τι μπορεί να γίνει, αν κάνει κάτι παρόμοιο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Το ξέρω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πολλά σκέφτομαι. Βλέπω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Μπόρας για Σπόρ. Είπαμε ότι είναι Μπόρα για Σπόρ, γιατί πέρα βρέχει. Λέει πήραν τον Παουλίνιο, τον οποίο ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Τον ήθελε, αλλά δεν το ήξερε. αυτοί ήθελαν λοιπόν, πήγανε οι σκάουτερ της ΑΕΚ, είναι τσακάλια ας πούμε. Ήρθανε παραδείγματος χάρη κάποιος εδώ στην Ελλάδα και είδε, ρε παιδί μου, λέει ποιο είναι το καλύτερο δεξιμπάκ, του λένε ο Μάτος. Ωραία, πάμε να τον πάρουμε. Ξαφνικά τους παίρνουν το Μάτος κάποιοι και λέει ποιο να πάρουμε δεύτερο, πάνε πάρε το Τζαμπούρι από το Λεβαδιακό. Έτσι. Αυτός είναι ο Παουλίνιο. Τα νούμερα του. Αυτά είναι. Τα νούμερα όπως του λες, είναι. Όπως το λες. Μα, είναι ακριβώς σαν του Τζαμπούρι. Χθες σε διάφορα ραδιόφωνα, σε διάφορα site, φιλοξενήθηκαν σε εφημερίδες, φιλοξενήθηκαν άνθρωποι που είναι γνώστες του πρωταγωνικού πρωταθλήματος. Όλοι τους, ανεξαιρέτως, είπαν ότι παιδιά, άλλο. Αυτός εδώ είναι ένας από τα καλύτερα μπακ για το δικό μας, για τον Ροντρίγκο. Ο άλλος είναι καλός, τι να πεις τώρα. Να φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα, η μικρή που ο κύριος Παύλος την είπε Λεβαδιακό της Πορτογαλίας, πέρυσι πριν το κύπελο, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay, το τελικό κέρδισε τη Sporting Λισαβόνας. Όχι, θέλω να πω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Μιλάμε για άλλα πρωταθλήματα. Μιλάμε ότι στην Πορτογαλία παίζουν 700 Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, μπορεί και λίγους να λέω. Γιατί μπαίνουν σαν κοινοτική ακριβώς, λόγω κοινής γλώσσας κτλ. Επίσης, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά σοβαρή. Ο τύπος πέρασε από την Πόρτο. Έστω, από τα τμήματα υποδομής, από τη Β' ομάδα. Και είπαμε, λέγεται Άλβες. Για να τον πάρει από την Πόρτο να λέγεται Άλβες και να μην κάνουμε το συνειδημό. Να είσαι μπακ και να μην παίξει τον ΠΑΟΚ. Με το πιο σπουδαίο αριστερό μπακ που πέρασε μαζί με τον Κώστα Ιωσηφίδη, τον Άλβες Λίνο. Έτσι. Θα κύριε Παύλο μου, μη συγχύζεσαι. Χαλάρωσε. Απολαύστε το. Έχουμε το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα Έλληνα. Και αυτό, το καλύτερο στο πρωτάθλημα μακράν, το οποίο Βιβί τραυματίστηκε, δεν σημαίνει ότι δεν θα γυρίσει. Αυτό. Και όταν θα γυρίσει ο Βιερίνια, αν έχουμε 4 δεξιά μπακ, τι θα κάνουμε μετά. Ένα είναι αυτό. Και βάλουμε... δεύτερον, προσέξτε, έχουμε το καλύτερο δεξί μπακ και φέρνουμε τη νεότερη έκδοσή του για να τον ξεκουράσει και να είμαστε έτοιμοι όταν στα 35-36, όποτε αποφασίσει, όποτε δει ότι δεν μπορεί, φύγει για να είναι έτοιμος ο άλλος. Έχοντας και ένα πιτσιρικά εκεί, ο οποίος είναι εξαιρετικός και μιλάω για το Λίρατζι. Έτσι, για το Λίρατζι. Και ο Μάτος Κωστή μου, μην ξεχνάμε ότι πρωτού έρθει στην Ντνιέπρο και τελευταία χρονιά έπαιξε όλοι στην αριστερή πλευρά, είτε ως μπακ είτε ως εξτρέμ. Ολόσωστο. Και ο Κρέσπο μπορεί να κάνει αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται η ομάδα να έχει 70 παίχτες. Να τους αφήσουμε εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουμε τις διακοπές μας. Αυτό παιδιά, μην αγχώνουμε. Τις διακοπές μας να γουστάρουμε, να περιμένουμε να έρθει η Δευτέρα να βγάλουμε τα γούστα μας. Αυτό. Και αυτοί ξέρουν. Οι άλλοι δεν ξέρουν και χτυπάνε και προσπαθούν να τα βάλουν με το Ρώσο. Γιατί δεν μπορούν γίνεται, να το φτάσουν ούτε στο δεξί του κάκαλο. Έτσι γίνεται. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή μου. Γεια σου Χριστάρα. Γεια. Πάμε να πάρουμε. Α, όχι, διάλειμμα. Διάλειμμα. Αιγαίων Ψαραγορά και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Εκεί θα βρείτε το φρεσκότατο, φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα. Έχω πει πολλές φορές το πρωί τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα και τις γοργόνες και το μεσημέρι στο πιάτο σας. Καθαρισμένο από λέπια και από εντόστια. Πρότυπες ψαραγορές. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ειδικά αυτό το διάστημα πάτε και πάρετε ψυγειοκαταψύκτη οποιασδήποτε μάρκας. Έχετε 48 μπύρες αλφα δώρο. Νικολαίδης Ζαχαροπλαστεία. Με το νούμερο 1 παγωτό στην πόλη. Πεντανόστιμο, φρεσκότατο, σα σπιτήσιο. Και εννοείται ότι το σημαντικότερο σχολείο στην πόλη είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900. Ενημερωθείτε, αν τα παιδιά σας είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, στις 12 Ιουνίου έχει μια δυνατότητα ο γονιός να πάρει το παιδί του να πάει να παρακολουθήσει
πώς γίνονται τα μαθήματα μαζί με το παιδάκι του. Σε ένα σχολείο με εξαιρετικές εγκαταστάσεις κορυφές, αλλά και με το μέλλον λαμπρό για το παιδί σας. Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. 130 χρόνια ιστορία το σχολείο, αυτό το σχολείο μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε και θα πω μετά χορηγούς. Δευτέρα 10 Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, καιρού επιτρέποντος. Δεν πρόκειται να σας πούμε ελάτε άμα ξέρουμε ότι θα ρίξει τουλούμια, γιατί είναι αυτές οι μπόρες, οι λεγόμενες μπόρες της έκθεσης βιβλίου. Αν ξέρουμε την μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι θα ειδοποιηθείτε την Δευτέρα το πρωί, θα δούμε αν αλλάξουμε μέρα. Ευτυχώς υπάρχει ευελιξία και από το μαγαζί, από τον Όμιλο και τους ευχαριστούμε, και από τον Δημήτρη και την εταιρεία Angel και από όλους, άμα χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάμε αμάν και ντε. Θα το δούμε. Προς το παρόν, μένουμε σε αυτό που έχουμε πει. Δευτέρα βράδυ, είμαστε εκεί στον Όμιλο. Θα κληρωθεί καταπληκτικό δώρο και από την Tenda Home, χορηγό δεύτερης ώρας. 200 ευρώ δώρο επιταγή. Φοβερό δώρο από την. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ένα κλιματιστικό Bosch και γυαλάρες από τα οπτικά Μανολόπουλος, το κορυφαίο κατάστημα οπτικό στην πόλη. Μην ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας, η Climart 917-646, νούμερο ένα προορισμός για απλές θερμότητες, για κεντρικά συστήματα VRV, για κλιματιστικά, αυτός ξέρει και ο Σες Κώστας όσο λίγοι. Και βέβαια φοροπρόβλεψη 225002, τα πάντα για την εφορία, για το πόθεν έσχες, για το περιουσιολόγιο, για τα χρέη σας, για τα δάνεια, για τις τράπεζες, αυτοί ξέρουν όσο κανένας άλλος 25 χρόνια. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε, 2310-287-888, καλημέρα σας, ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, είπαμε, έχουμε εμπιστοσύνη στον Μπράκο, χωρίς να τον ξέρουμε, φίλε, οι κινήσεις που κάνει, δείχνει ο άνθρωπος. Εκεί που πρέπει να έχει ταχύτητα, γιατί τα δεδομένα του παίχτη, η ηλικία και η χρονιά που έκανε είναι στα όρια, και το ποσό που χρειάζεται να, που θα πάνε στη ομάδα είναι στα όρια της ευκαιρίας, έτσι. Ακριβώς. Εκεί, δηλαδή ματάκι χορταράκι το κλασικό, αλλά ο παίκτης έχει δείξει με την παρουσία ότι είναι καλό κορμί, ότι έχει παρουσίες, έχει παιχνίδια. Φυσικά. Και η ηλικία και οι παραστάσεις δεν είναι για να κάνεις παζάρια για 5-10 και να το χάσεις. Ακριβώς. Να πω και κάτι πολύ μικρό, σε διακόπτω, συγγνώμη. Ναι. Και η χώρα από την οποία προέρχεται, η Βραζιλία, αλλά και η χώρα στην οποία έπαιξε, πάντοτε τις περισσότερες φορές κολλάει στη δική μας νοοτροπία. Υπάρχουν ήδη δύο άνθρωποι που θα τον ενσωματώσουν αμέσως, και οι Βραζιλιάνοι και ο Αντρέ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο Μπράγκο την ξέρει καλά την αγορά και πιστεύω ότι τον παίκτη τον παρακολουθούσαν σε όλη τη χρονιά. Ότι τελειώνει το συμβόλαιο. Ακριβώς. Και δουλειά να ξέρει, η Άγγλια ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά χάλασε τα 800 χιλιάρικα που ήθελε η ομάδα που έχει τα δικαιώματά του. Βέβαια. Στην Άγγλια θέλω να ήθελα να του πληρώσει κιόλα. Ναι, εκεί θέλει ταχύτητα, Κωστή. Και εγώ πιστεύω ότι να μην βιαζόμαστε στην άμυνα, έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Ο Γιαννούλης. Επόμενο είναι έρθει σε πιο μεγάλη ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι την έχει τη θέση. Θέλει λίγη αυτοπεποίθηση το παιδί παραπάνω. Αυτό. Και λίγο θράσου. Δεν λίγο θέλω να κάψω την περίπτωση, δεν θέλω να την κάψω. Γι' αυτό θυμίζω σε όποιον βγαίνει ότι λέγαμε ότι, και λέγαμε και λέμε. Είναι το κορυφαίο αριστερό μπακ Έλληνας. Εννοείται. Λοιπόν, μαζί με τον Σταφυλίδη. Ο οποίος Σταφυλίδης είναι αλλού. Προτίμησε απλά θέλει να δυναμώσει, να κάνει μια σωστή προετοιμασία, να δυναμώσει ο κορμός του, να πάρει λίγο όγκο, να πάρει λίγη μάζα, θα τα δουν το τεχνικό team, δεν τα πούμε εμείς. Δεν τον καίω, δεν τον καίω. Τώρα, σε επίπεδο Champions League, λογικό είναι, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Εκεί μπορεί να παίξει ο Βιερίνια όταν επιστρέψει. Ο Βιερίνια δεν θα λείψει 5 χρόνια, ούτε εγκατέλειψε. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε λίγο και στη θέση του Βιερίνια. Πώς νιώθει ένας παίκτης όταν βλέπει ότι παίρνουν έναν πρωτοκλασάτο στη θέση του. Μπορεί να παίξει και μπροστά, δεν κολλώνει η Βιερίνια να βγει. Αυτό θα το δούμε τώρα. Ναι. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται ο Μάτος επειδή ήρθε ο Ροντρίγκο. Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις. Ναι. Θα το δούμε όλα αυτά όταν έρθει η στιγμή και η ώρα. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Έχω εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου, μετά από δύο double. Έχουν κερδίσει την απεριόριστη εκτίμησή μας και την εμπιστοσύνη μας οι άνθρωποι αυτοί. Ο προπονητής, το team, το τεχνικός διευθυντής. Θα δούμε. Άμα δούμε κάτι και είναι λάθος. Άμα δούμε κάτι και δεν κολλάει, από την πρώτη στιγμή είπαμε του Χατσερίδη, νομίζουμε ότι είναι λάθος. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι. Έχει διαφορετικές. Ο Παυλού θέλει ταχύτητα, αλλού θέλει παζάρι, αλλού θέλει διπλωματία, θέλει πολλά. Επίσης, ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν έρχεται, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Πώς το λένε, δηλαδή. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν έρχεται.
Έρχονται όμως παίκτες πρωτοκλασάτοι πιο κάτω. Δεν θα έρθει ο Κουν Αγουέρο. Έτσι, δεν θα έρθει. Ούτε ο Ριμπερί που είναι 36 χρονών δεν θα έρθει στην Ελλάδα, ο Ριμπερί. Ο Ριμπερί, εντάξει, αλλά δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το καστί του είναι μεγάλο. Κωστή. Ναι. Είπες για την εφορία τώρα, είναι ένα φιλαράκι μέσα στο καφενείο, πίνουν καφέ, του λέει τι έχεις Θανάση, άστα, λέει. Μας έχουν γαμπεί, λέει, μέσα στην εφορία, λέει 15.000, λέει, να πάω να πληρώσω. Και τι σκάς, δεν του λέω, δεν τι σκάω, 15.000, του λέω. Ρε πάλε, βάλε το πιο ακριβό ρολόι που έχεις, λέει, δαχτυλίδι, άναψε και ένα πουρο, πάτα μια κλωτσιά την πόρτα, λέει, πού είναι αυτός ο διευθυντής, θα κολώσουν όλοι, θα πούνε αυτός έχει μεγάλο δόντι, θα πληρώσω 5.000. Πετάει, τ' άλλος, λέει, τι είναι αυτά, θα του κάψεις ανθρωπάκι. Πάνε φόρα, λέει, ό,τι πιο παλιά ρούχα έχεις, λέει. Ναι, ναι. Τι σου λέει να συλληπούνται, να σε κάνουν. Πάνε παιδιά, λέει, κλάψου, κάνε, κλάψου, ράνε. Ναι. Δεν πληρώσεις, λέει, ότι 3.000 μέσα η γυναίκα του καφετζέπι, λέει, ποτήρια. Αχ, λέει, τι με θυμίσατε, λέει, τι σε θυμίσαμε, λέει, κυρία Μαρία. Πρώτη νύχτα του γάμου, ρωτάω τη μάνα. Μάνα, τι να βάλω, baby doll, ζαρτιέρες. Ό,τι και να βάλεις, κόρη μου, τη λούτσα δεν την γλιτώνεις. Γεια σας. Ό,τι και να βάλεις, θα την φας. Ναι, καλημέρα σας. Πασάκα, πασάκα μου, καλημέρα. Ζούμε μαγικές στιγμές, έτσι. Καλώς το παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, έχω να πω για τους γαύρους της Θεσσαλονίκης και είναι πολύ, να ξέρεις, είναι πολύ Ολυμπιακή στη Θεσσαλονίκη. Έχω τρελαθεί εγώ με τις επισκέψεις μου που έχω κάνει και έχω ανακαλύψει πολλούς, ξέρω και τα μαγαζιά τους. Λοιπόν, αντίο, αντίο, πες τους, εκεί στην Α2. Ο Σπανούλης πάει Α2 και παίζει με τον Ιωνικό της Ραπετσόνας. Επίσης, κάνε το εσύ το 12 στα 12 για να κάνω εγώ το 13 στα 13. ΑΕΚ Μπάρλο, σύλλογο μεγάλο, και κατεβαίνω ΑΕΚ Μπάρλο, κατέβασμα από τον Μπράλο. Ελικοπτεράκι, ελικοπτεράκι από τον Μπράλο. ΑΕΚ Μπάρλο, σύλλογο μεγάλο. Μπάρλο, που έπαιξε σε εμάς. Κατέβασμα από τον Μπράλο. ΑΕΚ Μπάρλο, φίλε Λουκά. Γεια, 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 γεια. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Ναι, καλημέρα σας. Δικός μας είναι αυτός, να ξέρεις. Λέει ότι είναι αεξής, αλλά είναι δικός μας. Καλημέρα, έλα Τσουκνίδα. Μήπως γνωρίζετε τι κάνει αυτόν τον καιρό ή μάλλον πάντα ο συμπολίτης? Τι κάνει, το δρομολόγιο Πειραιάς Θεσσαλονίκη? Άλλαξε ο Κολιές, Κωστή. Αυτό συνήθιζε να κάνει, αυτό κάνει. Άλλαξε και τώρα, ο Κολιές. Πανέρα. Υπάρχει τραγούδι, έτσι. Ακριβώς. Που λέγεται Άλλαξε ο Κολιές. Ναι. Απλά τώρα το κάνει πιο φανερά από κάθε άλλη φορά. Οπότε μην εκπλήσω, να μην εκπλήσετε κανείς. Θέλει να δώσει η Γκαρσία, θα πάρει η Ντέγε, θα αλλάξει άλλα πράγματα. Εντάξει, okay. Ό,τι γίνεται φαίνεται. Δεν είναι. Εμείς θα πούμε. Δεν πειράζει. Okay. Όχι, εγώ το λέω γιατί οι εχθροί, ή τέλος πάντων αυτοί που ενώνουν το Ολυμπιακό ΣΚΙΑΕΚ, ενώνονται και αυτοί δίπλα μας, εδώ μέσα. Ο ΠΑΟΚ τους έχει συσπηρώσει όλους. Τι ωραία, κάνει... δεν νιώθεις πολύ. Εγώ νιώθω τέλεια, φίλε, αλήθεια το λέω. Πραγματικά. Εγώ ξέρεις, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ φίλε, όλο αυτό το ευχαριστιέμαι. Είναι, πραγματικά είναι ένδειξη του πόσο αυτό, πολύ με υπολογίζουν και με φοβούνται. Περισσότερο, Κωστή, αυτός που το ευχαριστιέται περισσότερο από όλους, ξέρεις ποιος είναι. Ο Πόντιος, φίλε. Ακριβώς. Αυτός. Εκεί που, κάνει, εκεί που τους βλέπει να ενώνονται, κλακ, τους κάνει ένα χουνέρι, τρέχουν για κάτι άλλο. Και προσπαθούν να δουν τι θα τους κάνει μετά. Να διευκρινίσω κάτι, Μανώλο, μην το ξεχάσω. Επειδή μου στείλε μήνυμα ένα παλικάρι χθες από την Αμερική και με ρωτούσε για τα play-offs. Δεν είναι τα play-offs όπως τα ξέραμε, με την ειδική βαθμολογία κτλ. Όπως είναι οι βαθμοί, είναι, ναι. Στην ουσία είναι μια συνέχεια επιπλέον αγώνες, αλλά οι βαθμοί είναι ατόφιοι όπως ήταν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα μπούμε σε αυτή, αν με ρωτάς εμένα, δεν ήθελα ούτε έτσι. Αλλά θα μπούμε σε αυτές τις επιπλέον αγωνιστικές και οι βαθμοί θα είναι κανονικοί, δεν θα γίνονται σουξουμούξου. Εντάξει? Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι για ποιο λόγο θα συμμετέχει ο έφτος, ο πέμπτος και έφτος. Δηλαδή, έτσι έλεγα αν έχει διαφορά από τον συμπολίτη ή όποιος και να είναι με 20-30 βαθμούς. Αυτό θα γίνεται για τη θέση για το Europa League. Γι' αυτό. Δηλαδή δίνουν δυνατότητα και σε αυτόν που είναι πέμπτο-έκτος. Μήπως σε καταφέρει και κερδίσει τον 3-4. Ασπίχε του 5-8 για αυτή τη θέση. Τέλος πάντων. Να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό το πράγμα. Για μία ακόμα φορά. Υπομονή με τις μεταγραφές, γιατί παντού το βλέπω. Έρχονται τα καλύτερα. Η ομάδα γίνεται η ίδια. Είναι η ίδια πιο γρήγορη τώρα πλέον. Σωστό. Ετοιμαστείτε το νου σας. Σωστό. Όλοι εκεί. Με Σίλβα και Ροντρίγκο είναι πιο γρήγοροι. Κάτσε να δεις.
τους κάνει πλάκα Κωστή, απλά δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Απολαύστε το όλο αυτό. Απολαύστε. Δεν πέφτει με τίποτα. Να θυμάστε, δεν πέφτει με τίποτα. Ελπίζω να τα πούμε. Ελπίζω ότι δεν θέλω να τα πούμε, Κωστή. Α δούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να σκουβαλήσουμε αν ξέρουμε ότι θα ρίξει καρκλοπόδαρα. Έχει και μέσα το μαγαζί, αλλά θέλουμε να είμαστε έξω, να είμαστε απλά, να βάλουμε τους προτζέκτορές μας, να είμαστε όμορφα και ωραία δίπλα στη θάλασσα. Αν πάμε να κλειστούμε μέσα να είναι Νοέμβρης. Θα το δούμε. Θα ξέρουμε. Μπήκαμε και χθες και είδαμε προγνώσεις, αλλά πιο καλά θα γνωρίζουμε την Κυριακή, ας πούμε. Οπότε τη Δευτέρα από το πρωί, οριστικά θα σας πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή ισχύει το 10 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, στον Όμιλο. Αλλά θα έχουμε την ευελιξία και θα τα δούμε. Εμείς κανονίζουμε, δεν έχουμε καμία υποχρέωση πουθενά, δεν είναι ούτε εισιτήρια θα κόψουμε, ούτε έχουμε φέρει κανένα συγκρότημα και θα το πληρώσουμε και θα κυρώσει ο μεγάλος αστέρας. Δεν υπάρχει. Καλημέρα σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Good the child. Κωστή, είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, δεύτερη φορά σε παίρνω. Γεια σου, ρε Γιάννη. Από πού? Από το τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Περιοχή. Κωστή, Τούμπα. Τούμπα, μπράβο ρε φίλε. Ωραία περιοχή. Ωραία. Ξυρισμένος έχει ακούσει σαν είδος Μοναχός έγινε το μουσείο με την Αυγούστη γραμμή. Δεν μου λες τα... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Πού θα το βρω. Εγώ. Πού θα το βρεις. Εγώ στο δίνω πάντως. Έλα, για πες. Όλοι αυτοί Κώστα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, όχι στο... ο Τσουκρίδας ακούγεται πολύ βαθιά, δεν ξέρω η φωνή του είναι τέτοια, χορηγόμαστε να τον ακούσουμε, ή ναι. Θα είναι επίκληση. Τέλος πάντων, καλοπροαίρετα. Ναι, ναι, όχι, όχι, λίμον, ακούω και σε ένα φασαρία πάντως, ακούω, είσαι έξω, ε. Εγώ, οδηγάω Κώστα. Να, οδηγάς, ωραία, ωραία. Για πες λοιπόν. Δεν έχουν καταλάβει αντίπαλοι Κώστα όταν το λιοντάρι ρίξει κάτω τον ελέφαντα, κάποια στιγμή. Πάνε και τα σακάλια και οι Ιένες και εκμεταλλεύονται από το φαγητό αυτό. Ναι, βέβαια. Οι αντίπαλοι μας να καταλάβουν ότι αφού έπεσε ο ελέφαντας θα φάνε και αυτοί. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν όλο το μερίδιο από το λιοντάρι. Όπως και να έχει αυτό. Βεβαίως. Αφού το λιοντάρι πρωτοστάτησε στο να πέσει ακριβώς, ο ελέφαντας. Ακριβώς. Και το πλήρωσε. Και το πλήρωσε. Οι Ιένες, ναι. Αλλά δεν μπορούν να κοντέψουν το λιοντάρι. Έξι. Μόνο αυτός έριξε τον ελέφαντα. Αυτό ήθελα να πω σαν μια παρατήρηση. Είναι η ζούγκλα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το πω. Αλήθεια λες. Και ωραία η παρομοίωση. Έχω να πω το εξής. Πολλές φορές εμείς λέμε ρε παιδί μου ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο ρόστερ, ότι η Δίκαια πήρε δύο ντάμπλ μες στον αγωνιστικό χώρο, αίτητος αυτά κτλ. Ναι. Πολλές φορές όταν θέλουμε να δούμε τι έχουμε κάνει, κοιτάμε απέναντι τις συμπεριφορές των αντιπάλων μας, αυτών που τόσα χρόνια ήταν καλοβολεμένοι. Και έπαιρναν τα πρωταθλήματα από Νοέμβριο μήνα και τα είχαν όλα στη μένα, τις παράγκες τους, τα πάντα, μοιρασμένη την πίτα. Η συμπεριφορά τους δείχνει τι έχουμε κάνει. Αυτό σας λέω. Εγώ Κωστή, ξέρεις, και ναι, σωστό και αυτό. Εγώ μιλάω και για τις υπόλοιπες ομάδες, δεν έχουν καταλάβει ότι ευνοούνται και αυτοί με τη σωστή διαιτησία που υπάρχει. Παίρνουν και αυτοί ένα μερίδιο από την ηθική νίκη, θα έλεγα, του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό θέλει, φίλε, πολύ ωριμότητα. Και πολύ, να είσαι πολύ large σαν χαρακτήρας, να καταλάβεις. Αν όμως έχεις παρτίδες και πάρε δώσε με αυτόν που ήταν τόσα χρόνια το σύστημα, δύσκολο να το καταλάβεις. Έτσι, ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ, Κώστα. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό δρόμο. Πάμε, καλημέρα σας, 2310-287-888, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, αλώς τον. Ο Κωνσταντίνος, ο διδυμοπατέρας. Έλα, διδυμοπατέρα. Δεν σε κατα... Άλλος διδυμοπατέρας, Κωνσταντίνος. Όχι ο, ο Περίπτερμαν. Όχι, ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμάρκετ, συγγνώμη. Όχι, όχι, πρόσεξε. Όχι, ο Σούπερμάρκετμαν. Βγάζουμε το μάρκετ και από σήμερα βαφτίζεσαι Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν. Λαμπάδα! Λαμπάδα Μπεν Τεν το Πάσχα. Το σου πάρω. Για πες, αγόρμη. Λοιπόν, Κωστή, εγώ για τις μεταγραφές ήθελα να πω ότι αυτό που λες και εσύ, μια υπομονή, ματάκι, χορτάκι και να τα δούμε όλα. Έτσι, το να κάνουμε από τώρα να λέμε είναι καλός, δεν είναι και τι, εμπιστοσύνη στην ΠΑΕ πάνω απ' όλα, γιατί έχει δείξει ότι κινήσεις που κάνει τις βγαίνουνε. Το κέρδισε αυτό. Τώρα, αυτό το κέρδισε, έχουμε και εμείς τα μάτια μας και βλέπουμε. Βέβαια. Ούτε έχουμε καμιά υποχρέωση αν δούμε κάποιος και δεν κάνει. Δηλαδή, για το Χατσερίδη, πολύ νωρίς είπαμε ότι αυτή πρέπει να είναι μια λάθος κίνηση. Για το Λεβέκ, είπαμε, δηλαδή, θα γίνουν και αστοχίες, ρε παιδιά. Σίγουρα. Γιατί όμως να σταθώ στα δύο άστραβά και να μην αναδείξω τα θετικά ότι πήρα δύο
double, το καταλαβαίνετε. Απλά τι γίνεται. Αν εσύ ακούς από τα μέσα τα διάφορα να αναφέρεται ως νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ, έλα να μου το πεις. Το ακούτε πουθενά να λέει ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ? Γιατί, τι θες, τι θες να έχουμε αυτοκτονίες στην Αθήνα? Α, τώρα φίλε, σαν να έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ τους αποσιο... Αν εσείς το ακούτε και πείτε το μου. Ακούτε πουθενά να λέει? Πουθενά φίλε, άστο φίλε, στείλ το μου τηλεγράφημα, άστο. Και ένα τελευταίο. Ναι. Κάποιος έγραψε, ο Ρώσος γράφεται με δύο σίγμα, δεν μπορώ να, δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Αν έχεις τηλέφωνο στο δημοτικό ή όχι. Φιλιά. Άντε φιλάκια εδώ. Φιλιά, πόσο τους πονάει. Πόσο τους πονάει και πόσο τους γλεντάει. Θα πω αυτό που είπα και για τον Γεωργίου που έγραψε. Όποιος γράφει πλέον θα είναι υπόλογος για αυτά που γράφει. Δεν καταλαβαίνει αυτός που το γράφει ότι προσβάλλει καταρχήν όλους τους Έλληνες ποντίους. Αυτός βρε είναι πιο Έλληνας από σένα που το γράφεις. Να καταλάβεις. Αλλά κάτσουμε να εξηγήσουμε τώρα, ανοίξουμε διάλογο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απλά ο πόνος μυρίζει ο υδρότας τους φόβο. Το καταλαβαίνετε. Τον πανικό. Είναι σε σύγχυση. Βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. 2 χρόνια χωρίς τίποτα αυτοί και έχουν ζουρλαθεί στο λιμάνι. Έχουν ζουρλαθεί. Τώρα τι, διαβάζουν τώρα ότι 17 εκατομμύρια λέει δίνει η West Ham. Σιγά να μην μείνει ο Βουρτούνης. Αν δώσουν 17, αν είναι αυτό το ποσό και 15 εγώ σου λέω είναι. Και θα τον αντικαταστήσει λέει με ένα παίχτη από την Nottingham Forest. Δηλαδή δεν μπορούν να κρυφτούν κιόλας. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Ανόβερο. Απολαύστε το καλοκαίρι και μην αγχώνεστε. Όλοι πληρώνονται και εκεί μέσα θα κάνουν τη δουλειά τους. Το τρίτο πρωτάθλημα στη σειρά και θα με φωνάζουν μπαμπά. Γεια σου Χριστάρα. Μετακόμισαν τα παιδιά στο Ανόβερο. Σε έναν υπέροχο σύνδεσμο, τα φιλιά μας, την αγάπη μας στη Γερμανία. Στην Ανά, να πω ότι 9 Ιουνίου και μετά θα έχει τουρνουά στο Έσεν. Θα παραβρεθούν και η ομάδα των παλεμάχων του ΠΑΟΚ. Εμείς αύριο θα είμαστε εκεί, λέει η Ανά, που δεν αφήνει σπιθαμή για σπιθαμή στην Ευρώπη με τον Γιάννη. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είναι εκεί τα φιλαράκια μου. Να πω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Αλεπίδη. Φίλε, βγήκα Δημοτικό Σύμβουλο Καλαμαριάς, μετά και τα τελικά αποτελέσματα του Πρωτοδικείου είμαι μέσω συμβούλιο. Ευχαριστώ για όλα, ζούμου σου. Πολύ χαίρομαι όταν άνθρωποι καθαροί, όταν παοκτζάκια που τα ξέρω χρόνια, εγώ δεν ψηφίζω εκεί, αλλά πολύ χαίρομαι όταν μαθαίνω, χωρίς να έχουν πλάτες πολιτικών μπαμπάδων, ούτε με κανένα σύστημα να μου να δουλεύει για αυτούς, που εκτιμά ο κόσμος που τους ξέρει στη γειτονιά τους. Που εκτιμά το χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους, την εντυμότητά τους, τη συνέπειά τους. Γιατί εκεί ψηφίζουν οι τοπικές κοινωνίες, δεν μπορεί να τον ψηφίσει ο άλλος από τα Χανιά, να πούμε, ξέρω εγώ, ή από την Πάτρα. Σε ξέρει ο άλλος απέναντι τι καπνό φουμάρεις και ποιος είσαι. Πολύ χαίρομαι που είχα τέτοια περιστατικά. Όπως και ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Παρισόπουλος, στο Πανόραμα. Παιδιά που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ασχέτως τώρα, αν με ρωτήσετε τους συνδυασμούς τους, δεν τους ξέρω, σας μιλάω ειλικρινά. Ο Αλεπίδης δεν ξέρω με ποιον κατέβαινε, σας μιλάω ειλικρινά. Αλλά με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε Δευτέρα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου νεροποντής ή κατακλυσμού. Θα είμαστε το βράδυ στον Όμιλο. Stay tuned που λένε και οι παραμορφωμένοι. Πω ρε φίλε. Με το που θα γυρίσουμε θέλω να διαβάσω μήνυμα από χθες. Από χθες το φυλάω το μήνυμα. Γέλασα πάρα πολύ με το μήνυμα που έστειλε. Πρέπει να ήταν ο Κώστας ο Ευαγγελόπουλος, κάτσε να δω και να το θυμηθώ, με τους περίεργους νόμους και το τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δευτέρα βράδυ έχουμε ζουμουσάδα, έχουμε party 20 years celebration. Γενέθλια, γιατί... Άσχημα είναι στα ελληνικά. 20 χρόνια, 5.000 εκπομπές, 10.000 ώρες στον αέρα, στο ραδιοφωνικό αέρα. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Θα έχουμε την πρώτη μπύρα δωρεάν από τη Heineken. Θα έχουμε πίτσα δωρεάν από τη Fresh Day. Θα έχουμε
τα γλυκάκια μας από το Manolias Fresh, θα έχουμε μπλουζάκια από τον Λαδόκολα, από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκιο και από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη τη βιοτεχνία του. Όλο το σκηνικό θα το στήσει υπέροχα η εταιρεία Angel του φίλου μου του Δημήτρη του Καρυπίδη. Ευχαριστούμε τον Όμιλο που ανοίγει την αγκαλιά του και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ερώτησή μου χθες το βράδυ, τι θα γίνει άμα ρίχνει τα 120 ενωμένα εργοστάσια σε βροχή. Έχουμε τη δυνατότητα για να πάμε μία ή δύο μέρες μετά. Ό,τι θέλεις εσύ Κωστή, ήταν η απάντηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Θανάση, αλλά και τον γιο του, τον Βαγγέλη, που πραγματικά, και τον Γιώργο το Μέτρ, που ό,τι έχουμε ζητήσει, ακούμε ένα ναι. Να αλλάξουμε εδώ τα τραπέζια, ναι, να μπει εδώ ο προτζέκτορας, ναι, να μπει το ψυγείο της Heineken. Ναι, να μπαίνει από εδώ ο κόσμος, να βάλουμε εκεί για την κλήρωση αυτό, ό,τι έχουμε ζητήσει. Πραγματικά ένα καταπληκτικό μαγαζί με πολύ όμορφο κόσμο, ένα στολίδι για την πόλη, έτσι. Και δεν το λέω τώρα, χρόνια το λέω, βρήκαμε κάτι φωτογραφίες με Απόστολο Μιχαλίτσο, με Γιώργο Καστάνη, με Γιώργο Βέννη, με φίλους εκείνης παρέας, με Κυριάκο Κίρτσο, με Αχιλέα Καραλή, που έχουμε κάνει στον Όμιλο τη γιορτή μας το 2006. Μιλάμε τώρα κάμποσα χρόνια πίσω, έτσι. Και υπάρχουν φωτογραφίες. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Η ομάδα κινείται. Θα υπογράψει λογικά ο Σίλβα, ο αμυντικός χαφ. Μάλλον, να μην τον πούμε αμυντικό χαφ. Το χαφ θα τον αδικήσουμε με τον πούμε αμυντικό χαφ. Εξάλλου όλα τα χαφ, τα αμυντικά χαφ που θέλει ο Ρασβάν δεν είναι αμυντικογενή, δεν είναι της καταστροφής του παιχνιδιού, δεν είναι τόσο αναχαιτιστές όσο και δημιουργοί. Έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο 8 παρά 6 ο παίχτης με κάθε την πάσα, με πολύ καλή τεχνική όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι. Εξαιρετικά πράγματα ακούμε και για το δεξιό μπακ που ήρθε χθες, το Ροντρίγκο Σοάρες, 26 χρονών, με γεμάτη χρονιά, ψηφισμένος από όλους εκεί σαν το καλύτερο δεξί μπακ στην Πορτογαλία. Ματάκι, χορταράκι για όλους, θα αποκτηθεί οπωσδήποτε και εξτρέμ, θα αποκτηθεί οπωσδήποτε και τουλάχιστον άλλο ένα χαφ, πιθανότατα αν δεν μείνει ο Κουλούρης θα αποκτηθεί και επιθετικός, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ένα υπέροχο καλοκαίρι, ζου μου σου, δεν πέφτει με τίποτα, γλεντίστε το απέναντι αυτό που γίνεται με τους κάτω και την πρεμούρα που δείχνουν. Και αν ακούστε, το ξαναλέω, το βάζω σε ένα ερώτημα, αν ακούστε να τον αποκαλούν στα δελτία ειδήσεων, στα sites, στις ειδήσεις τους, στα οπουδήποτε, όπως τόσα χρόνια λέμε, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, δηλαδή, αν πουθενά δείτε να λένε ο πρωταθλητής, έστω, θα δεχτώ, το πρωταθλητής ΠΑΟΚ, που κανονικά θα πρέπει να γράφουν ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Αν το δείτε να το γράφουν, τηλεγραφήστε μου. Λες και είναι κάτι που πρέπει να το κρύψουμε, παιδιά, τώρα αυτό, εντάξει, έγινε. Τέλος, το πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Θα το ακούτε, θα σας το λέμε και θα το ζείτε πλέον από εδώ και πέρα. Γιατί δεν ήταν μόνο η αρχή, δεν ήταν αυτό το πράγμα το τέλος, ήταν μόνο η αρχή για αυτά που έρχονται, να το ξέρετε. Σας το τάζουμε, σας το υποσχόμαστε. Ο Πόντιος θα το γεμίσει το τραπεζάκι κουφάλες, δοντιών ή δέντρων. Πάμε γραμμές, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Όλα αγοράκι μου, πού είσαι ρε Τάσε. Στην αρχή το 2017 τους σερβίραμε πρώτα τον Μεζέ. Έτσι, Μεζεδάκι. Μετά τα επόμενα χρόνια ακολουθεί το Λιλί Μεζέ. Σωστό. Σωστό. Έχουνε πάθει παράκρουση. Εχθές όλο στοιχείως μπήκα από κάποιες αναρτήσεις. Δεν ήξερα ότι μετά σε παραπέμπει σε κάτι site Ολυμπιακών. Κωστή, άμα δεις τι γράφουν ναι. οι άνθρωποι μέσα, πραγματικά ζουν σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα άλλο πλανήτη. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, παιδιά. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς. Όσο συμπεριφέρονται έτσι, όσο δεν αναγνωρίζουν την ανωτερότητά μου, το ότι έχω πλάνο, το ότι έχω ρόστερο, το ότι έχω προπονητάρα. Η αλαζονία και η έπαρξη στα καλύτερα. Όσο είναι έτσι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, να ξέρεις. Η αλαζονία και η έπαρξη στα καλύτερα τους. Και στο πιο υψηλό επίπεδο, ότι ο Μαρινάκης που τα κάνει όλα καλά και όποιος τολμήσει και γράψει μέσα, γιατί υπήρχαν και μερικοί που γράφανε
ότι παιδιά, ανοίξτε τα μάτια σας, ο άλλος μόνο λεφτά βγάζει από τον Ολυμπιακό, ναι, ναι, ναι. Και όσο πάμε χρόνο με το χρόνο γινόμαστε χειρότεροι και δείτε τι γίνεται ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Και οι αντίθετες φωνές φυσικά, που δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για μας είναι και περισσότερες, ότι με τον Ρώσο το που έχει έρθει εκεί πάνω, τον έτσι, τον αλλιώς, το τι γράφουν μέσα, ας το πούμε, δηλαδή έχουν πλάσει και το παραμύθι τόσο καλά, που στο τέλος, ας πούμε, πιστεύω ότι θα βγουν οι 7 νάνοι μαζί με τη Χιονάτη εκεί πέρα. Έτσι. Δεν πειράζει. Όσο είναι έτσι, το ξαναλέω. Ακούστε τι σας λέει ο τρελός. Όσο συμπεριφέρονται έτσι. Όσο δηλαδή δεν βγάζουν τις ματζουράνες και τις μελιτζάνες από τα μάτια τους και από το μυαλό τους, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα σας πω όταν θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Επίσης έχουν τώρα και το άλλο το αφήγημα, Κωστή, ότι έχουν βρει κάποια δημοσιεύματα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και δικά τους κατασκευάσματα, ότι στην Νότιχαμ τον Μαρινάκη τον έχουν ευεργέτη και μέσα στους μεγαλύτερους παράγοντες που έχουν έρθει ποτέ, λέει, στο αθλητικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, τεράστιος. Τεράστιος, τεράστιος είναι έτσι κι αλλιώς. Τεράστιος, ναι, τεράστιος, δεν είναι. Τεράστιος, άμα ήταν και τον Καραπαπά στην Νότιχαμ θα ήταν δύο τεράστιοι. Τεράστιος, τι να πω. Όσο συμπεριφέρονται, το ξαναλέμε, και δεν αναγνωρίζει. Αν δεις, σκυμμένα κεφάλια, αναγνώριση δική μας, δουλειά, πλάνο κτλ, τότε θα μπούμε να συζητήσουμε. Αλλά έτσι όπως συμπεριφέρονται και ο άλλος, ο Χάρτινος, και οι κλέφτες, και όσο είναι, μη φοβάσαι τίποτα, φίλε. Μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι καλύτεροι εκείνοι και εκείνοι για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα του γατοτιγρούλη, τα ίδια και τα ίδια πάνω κάτω γράφουν με λίγο διαφορετικά φυσικά λόγια όσον αφορά και τι έχει να κάνει μετά με την ομάδα τους. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι σε όλες τις ομάδες, λίγοι τουλάχιστον αυτοί που βλέπουμε εμείς, μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι, δεν το ξέρουμε. Η πλειοψηφία όμως είναι σε άλλο κόσμο. Σε άλλο κόσμο, πραγματικά. Σε άλλο κόσμο, δηλαδή. Σε άλλο κόσμο. Όλα τα χρόνια έχουν ποτιστεί με τέτοια έπαρση, τέτοια λαζονία. Είναι ανέγκυκτοι όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά τώρα το ταρακούνημα που έχουν φάει. Πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι σαν το μαμόθρευτο το αρκουδομπουχεσονερόκολο παιδάκι που χρειάζεται να βγει κάποια στιγμή να δουλέψει έξω όταν όλα τα χρόνια ήταν με το χαρτζιλίκι του μπαμπά. Έτσι, έτοιμα. Ό,τι γκόμενες είχε ήταν χάρη στα λεφτά όλο, του μπαμπά. Όλο, έτσι, έτσι, ερχόταν έτοιμη. Όλη η κατάσταση. Και τώρα δούλεψε. Και η πλάκα είναι ότι με τα λεφτά του μπαμπά και επειδή ήταν πληρωμένες ζητεσβή, να πούμε, οι γκόμενες, τις μοστράριζε και έκανε και μόστρα στους φίλους του, ας πούμε, κατάλαβες. Όχι, ένιωθε και ότι είναι και μάγκας. Ναι, αυτό. Πραγματικά, αυτό. Όχι, πρόσεξε, ενώ ήξερε ότι είναι πληρωμένες, αυτός είχε πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ο μέγας εραστής και ο μαμιάς. Ο καλύτερος της γειτονιάς. Έτσι, ο πιο μάγκας. Λοιπόν, και αυτό για να το ξεμάθεις θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Και αυτοί δεν είναι μαθημένοι στον χρόνο, φίλε. Δύο χρόνια χωρίς και βλέπεις πώς λειτουργούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ναι, ναι, έχουν. Και όποιες φωνές δικές τους βγαίνουν και λένε, για καθίστε ρε παιδιά. Οι άλλοι πάνω, ξοδεύει ο άλλος επάνω. Έτσι. Παιδιά έχουν καλή ομάδα. Παιδιά έχουν καλό ρόστερ. Παιδιά, μήπως να μην πουλάμε ό,τι καλό έχουμε. Τους πνίγουν οι υπόλοιποι. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτές οι φωνές χάνονται. Ξαναλέω, φαντάσου Τάσο να έπαιρνε ο Ιβάν τον 35χρονο Βαλμπουένα να κυνηγούσε τον 35χρονο Σκρτέλ. Τι θα γινόταν στις γραμμές. Τον 35χρονο Σκρτέλ, εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο να τον κυνηγήσει. Σε αυτή την ηλικία πλέον τον πιάνει εύκολα. αλλά το θέμα είναι, Κωστή, και σε αυτό που ανέφερες και θα κλείσω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο ότι δεν αναφέρουν τον ΠΑΟΚ σαν πρωταθλητή και σαν ταμπλούχο. Ξέρεις πόση βάση έχουν, δείχνουν στο επικοινωνιακό. Είναι τεράστια. Είναι επιστήμονες. Μα δεν είναι τυχαίο, φυσικά. Φυσικά επίτηδες γίνεται αυτό. Εγώ το θυμάμαι αυτό ακόμα και από τις εποχές του μπάσκετ, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρώτο στα ευρωπαϊκά κύπελλα και το πρωτάθλημα. Στα δελτία ειδήσεων που αναφέρανε. Θα σου πω χαρά, γιατί μου έχει μείνει αυτό. Στα δελτία ειδήσεων όταν ήταν να παίξει με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό, ανάλογα ποιος ήταν πρώτος, λέγανε. Ο επίδοξος πρωταθλητής και πρωτοπόρος του Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Ούτε τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα που ήταν εκείνη. Ξαναρωτάω εγώ, από σήμερα που το λέμε στον αέρα, δείτε λίγο δύο-τρεις μερούλες αυτό που σας λέω. Στα site, στα δελτία τους, στις τηλεοράσεις, άμα εσείς το δείτε και το ακούσετε να το λένε, ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ, πείτε μου. Έτσι. Όχι, αυτά. Όχι, δεν. Φιλιά! Έγινε. Γεια σου Τάσε! Έγινε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Ναι. Καλημέρα. Και sorry που περίμενε. Sorry που περίμενε. Έλα, αδερφέ. Δεν πειράζει. Συνηθισμένοι είμαστε να περιμένουμε και στις πιάτσες, αδερφέ. Οπότε είτε στον αέρα περιμένουμε. Έλα, λάμπρο, εσύ είσαι. Ναι, έλα. Ναι, ναι. Δεν έχει δουλίτσα. Δεν έχει δουλειά. Πολύ νέκρα. Πολύ νέκρα. Μάλιστα. Μη συζητάς. Χιλιόμετρα άδεια κάνουμε. Που λένε, όχι ναι. Που λέει χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Εμείς δεν είναι χιλιόμετρα άδεια κάναμε πάλι. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω, Κωστή, για αυτό το θέμα με τον ευτραφή κύριο που έκανε αυτή τη γραφτή ανάρτηση χθες για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες και αυτά θα τα πούμε τώρα από εδώ και πέρα. Για μένα το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και πρέπει να, δεν ξέρω, δημοσιογράφοι τώρα, αθλητικογράφοι, να βγάζουν συνέχεια στον αέρα της πόλης κατά πρώτο λόγο συνεντεύξεις στους υπουργούς, τους αρμόδιους φορείς και αυτά, εδώ δικαστικούς, δικηγόρους. Και συνέντευξη συνέχεια. Τι γίνεται, ναι. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται, ακριβώς. Ισπανία, Κωστή μου, ακριβώς. Στην Ισπανία, Κωστή μου, πιάσανε τον Ραούλ Μπράβο τώρα σε ένα σκάνδαλο στη μέρα. Και τον ξετινάξανε, φίλε. Α, μπράβο. Εδώ εμείς πόσα χρόνια τώρα τραβιόμαστε για μια Κοριόπολη, για στημένα παιχνίδια, όχι σύσταση σε οργάνωση. Ναι, παιδί μου, τους είδαν αυτούς του Τζίλου, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί του Τζίλου και κυκλοφορούν οι φωνιάδες ελεύθεροι, φίλε. Και του Τσαμούρη. Αυτοί που κάψανε το φούρνο του Αλούση Καλκιδική, του Μπίκα, πού είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε σε τι κοινωνία ζούμε. Το γραμμένο το στείλαν σφαίρες, το στείλανε. Το γραμμένο. Που είναι ενεργός σε διοικητικός παράγοντας τώρα, έτσι. Το στείλανε σφαίρες. Τον άλλο να τον πρώην πάλι διαιτητή μαζί με τον Μπίκα που και εκείνο που το στείλαν σφαίρες. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Είναι μάλλον στην Αθήνα ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός ο Σφαίρα. Γι' αυτό. Δεν ξέρω, Κωστή, πρέπει κάτι να γίνει. Πήρες πελάτη? Όχι, όχι, όχι. Εδώ στο κτέο όμως περιμένουμε να βγει καμιά κλίση. Μεγάλη ουρά έχει εκεί. Μεγάλη ουρά. Πολύ μη συζητάς. Τώρα, γι' αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το θέμα. Είναι, φοβάμαι να μην γίνει οι Βόρειοι με τους Νότιους. Δηλαδή αυτός να μην πούμε το όνομα, πρέπει να έχει πάρα πολύ θράσος και πάρα πολύ πισινή για να μην φοβάται έστω και τους τύπους που λένε, να το πεις ένας εισαγγελέας, ένας ανακριτής, να πει τι είναι αυτά που γράφεις, για ποιο τα γράφεις αυτά τα πράγματα, γιατί, πού αποσκοπείς και τέτοια πράγματα. Όταν όμως τώρα βλέπεις πρώην διευθυντής αστυνομίας να αναλαμβάνουν την προσωπική φρουρά. Είναι φύλαξη. Πού. Έτσι, όταν βλέπεις πρώην, όχι πρώην, αθλητικούς εισαγγελείς με κασκόλ του Ολυμπιακού να πηγαίνουν σε ξένα γήπεδα και να φωνάζουν ούτε για τα προσχήματα να μην κρύβονται, δηλαδή, να δηλώνουν θαρσός τι ομάδα υποστηρίζουν. Όταν βλέπεις βουλευτές κομμάτων να είναι μέσα στα κλειστά γήπεδα και να βρίζουν ασύστολα τη Μακεδονία, η Ολυμπιακή και αυτοί να σιγοντάρουν από κάτω, καμένος το όνομα, Δημήτρης. Ακριβώς. Εντάξει, και τώρα λέει θα τον κατεβάσω και στη Β' Πειραιώς για να σπάσει τους ψήφους του Βελόπουλου. Okay. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα τόσο ισχυρό κύκλωμα κάτω από αυτή την ομάδα θέλει χρόνο αυτό, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε τι έχει πετύχει ο οργανισμός, η ευρύτερη οικογένεια ΠΑΟΚ. Βάζω τον κόσμο μέσα, βάζω την ομάδα, εννοείται όλους, έτσι. Τι πέτυχε, κόντρα σε τι πράγματα, κατάφερε να πάρει αυτά τα δύο double. Το καταλαβαίνετε. Είναι... Όταν τα έλεγε τότε με τον παπά Κωστή που είχε κάνει την μπούκα ο κόσμος, ότι εγώ θα τους πάσω τότε από στιγμή. Ακριβώς, το είπε και το έκανε. Και ακόμα και εμείς δεν τον πιστεύαμε τον Ιβάν Σαββίδη. Ακόμα και εμείς ο παδί του πάω. Σου λέω πάντως ότι οι αντίπαλοι μας και οι μόνιμα καλομαθημένοι και ευνοημένοι πιάνουν λίγο και ξεσκονίζουν παλιές δηλώσεις του πόντιου για να δούνε τι άλλο είχε υποσχεθεί, γιατί ό,τι είχε υποσχεθεί αργά ή γρήγορα το υλοποιεί. Πιάνουν λοιπόν να δούνε τι είχε πει. Είχε πει θα καθαρίσω την ΕΠΟ, το έκανε. Θα πληρώσω τα χρέη, τα πλήρωσε. Θα πάρω πρωταθλήματα, κύπελα, θα σπάσω το κατεστημένο, το έκανε. Τι είχε πει ακόμα. Ο ΠΑΟΚ μέσα στις 20-30 ομάδες στην Ευρώπη, νέα τούμπα θα φτιάξω. Ό,τι είχε πει, φίλε, θα το κάνει, να ξέρεις. Να σου πω και ακόμα τι είπε και πιστεύω να το κάνει. Για και να κλείσει και με αυτό. Ναι. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι, το είπε για τον Ιβάν Σαββίδη γι' αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά και αν γίνει, που το πιο πιθανό είναι αυτός να βγει, δεν θέλω να φοβάται ο κόσμος ότι. Γιατί αυτοί αυτό περνάνε.
Δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί, δηλαδή, δεν κατάλαβα, ο ΣΥΡΙΖΑ μας χάρισε κάτι, δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν θέλω από κανέναν, δεν πήρα τίποτα και κανένας δεν μπορεί να πειράξει τον μεγάλο ΠΑΟ και τον Ιβάν Σαββίδη. Σε να σου πω κάτι, Κωστή, και να κλείσουμε αυτό, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση αυτή και κόβανε και ράβανε. Τώρα με τον υποψήφιο συγγενή του, τον υποψήφιο πρωθυπουργό που λέμε που είναι και κουμπάρι, εκεί τώρα λες ότι να μην τα κάνουν όλα πλακάκια. Όχι, όχι, θα ευνοηθεί ή θα ζημιωθεί ο ΠΑΟ. Δεν τον παίρνει, φίλε. Δεν τον παίρνει να αλωνίσει. Δεν τον παίρνει. Ας βγει και θα δει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μάζα των ανθρώπων που αγαπούν τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ δυνατός, δεν είναι ο ΠΑΟΚ της Καρπαζιάς. Δεν θα τολμήσουν. Ήδη μαθαίνω εγώ ότι υπάρχουν γέφυρες και του είπαν και λόγια ότι ξέρεις κάτι, πρόσεξε πώς μιλάς και ξέρεις τι σημαίνει αυτή. Αυτή εκεί πάνω είναι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα για αυτούς και μετά είναι τα κόμματα και οι μούρες σας. Έτσι, πήγαν τα λόγια, υπόθηκαν αυτές οι κουβέντες. Άρα μην φοβάστε τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Φοβόμαστε το συγκεκριμένο πρόεδρο του κόμματος, όχι το κόμμα, το πρόεδρο το συγκεκριμένο. Κατάλαβες, όχι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δυστυχώς το πήγαμε από ποδοσφαιρικά, το πήγαμε πολιτικά. Αυτοί το πήγανε, εμείς το πήγαμε. Α, δεν πολιτικοποίησαμε εμείς το ποδόσφαιρο, αυτοί ποδοσφαιροποίησαν την πολιτική. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Λάμπρε! Γεια χαρά! Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι! Μεθ' επόμενος, καλημέρα. Πέσαμε, δεν πειράζει, θα φύγουμε έτσι κι αλλιώς. Οδεύουμε προς το τέλος. Να ξαναπώ. Την Δευτέρα πρωί έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα το πρωί θα ξέρουμε και πολύ περισσότερο πώς θα είναι ο καιρός. Γιατί διαβάζουμε διάφορα μετεωρολογικά για το βράδυ της Δευτέρας. Αν δούμε ότι προβλέπεται... Δεν μιλάμε τώρα για μια απλή βροχούλα. Προβλέπεται καταιγίδα να ρίξει τίποτα κοτρόνια. Τότε θα το ξανασυζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε την ευχέρεια, έχουμε την ευελιξία. Δεν περιμένουμε να έρθει ο Ερίκη Ιγκλέσιας να τραγουδήσει και τον έχουμε κλείσει για Δευτέρα και τι θα κάνουμε τώρα που θα πάμε. Θα δούμε. Τι και πώς. Εμείς στο μυαλό μας έχουμε Δευτέρα βράδυ, θα είμαστε εκεί. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη Χρύσα. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά, να ξέρεις, πάρα πολλές ευχές για το γιώκα σου, για περαστικά. Το θεωρούμε δικό μας παιδί, το παιδί σου, να το ξέρεις και έτσι τον αγαπάμε, στο έχω πει και κατηδίαν, στο λέω και από τον αέρα. Μην ξεχνάς την κουβέντα που σου είπε ο Παπαχρήστος στη Μικανιώνα. Αυτό έχω να σου πω. Και για το Γιαννάκη και για σένα, τι σου είπε. Και να έχεις πίστη. Αυτό μόνο. Φεύγω. Θυμίζουμε χορηγία δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή πουθενά αλλού. Δεν θα φάτε τόσο νόστιμα, τόσο υπέροχα κρεατικά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Ένα μαγαζί κούκλα έχει φτιάξει ο Δημήτρης Βαγγέλης, εκεί και η οικογένειά του. Φανταστική η παντσέτα του, το σουβλάκι του, τα σουτζουκάκια του, το μπιφτέκι, τα παϊδάκια του, τα γλυκά του μετά τα χειροποίητα. Όποιος πάει εκεί, κολλάει τέλος. Γι' αυτό και λέγεται Λαδόκολα. Κολλάει και ξαναπάει. Ή όπως είχε πει και ο Μανώλης, Λαδοκολάρα. Στον υπερθετικό βαθμό. Δεν ξεχνάτε, Climart 917-46, κλιματιστικά, αντλίες, θερμότητες, κεντρικά συστήματα VRV, τα πάντα όλα. Ο Κιωσές Κώστας γνωρίζει όσο κανένας άλλος τον κλιματισμό, γι' αυτό και έχει περάσει σε τεράστιους χώρους, σε μαγαζιά, σε σπίτια. Και βέβαια φοροπρόβλεψη 225002, φοροπρόβλεψη.gr, μπείτε, ενημερωθείτε, ό,τι έχει να κάνει με την εφορία. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και συνεργάτης του 25 χρόνια γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Βενιζέλου 50 απέναντι από το Δημαρχείο. Και... τέλος, χορηγός δεύτερης ώρας, η Tenda Home, ο ηγεμόνας της Τέντας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίδης, μπαμπάς και γιος. Αυτοί γνωρίζουν, όσο κανένας άλλος, τα καλύτερα τεντόπανα, τα πιο ανθεκτικά, οι μηχανισμοί σόμφοι, οι βραχίονες, οι αντιενεμικές ζελατίνες, οι πέργολες, τα πάντα. Μεγάλοι τεχνίτες, μεγάλα μαστόρια. Γι' αυτό 430-011, Καλαμαριά, Πονίχνη, Χαλκιδική. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Tenda Home, ενημερώνεστε, κλείνετε ραντεβού και θα με θυμηθείτε. Η Tenda δεν είναι κάτι που αλλάζει κάθε μέρα. Δεν είναι ένα ζευγάρι παπούτσια να το αλλάξει τον χρόνο. Μπήκε η Tenda στην πρώτη βροχή, στην πρώτη μπόρα, θα πρέπει να αντέξει τον αέρα. Να την έχει για χρόνια. Αυτή είναι η περίπτωση του Καντουρτζίδη, του Γιάννη και του Γιώργου. Tenda Home. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα λέμε!